της δικαιοσύνης γεννόητε και μυρσύνη εσύ δόξα. Και κύριοι φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Έχω ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση απόψε, γιατί ένας πολύ μεγάλος, ένας πολύ σημαντικός Έλληνας βρίσκεται απέναντί μου στο στούντιο του Ενώπιος Ενωπίου. Καλωσορίζω τον κύριο Μίκη Θεοδωράκη, τον άνθρωπο που το όνομά του είναι συνώνυμο της Ελλάδος στον παγκόσμιο χάρτη, και θέλω να τον ευχαριστήσω από την καρδιά μου. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Θεοδωράκη, που δεχθήκατε να έρθετε εδώ στο στούντιο για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Έχει διπλή σημασία για μένα αυτό, γιατί πέρασε και η προσωπική μας σχέση από περιπέτειες, με δική μου ευθύνη, και έτσι είναι πολύ σημαντικό για μένα που είστε τώρα εδώ. Ψάχνω να βρω πώς να ξεκινήσω μια συνέντευξη με έναν άνθρωπο που η διαδρομή του τα τελευταία 50 χρόνια θα μπορούσε να γεμίσει 10-15 σενάρια κινηματογραφικών ταινιών. Θα ξεκινήσω από τα καινούργια, από τα σημερινά. Μου κάνει εντύπωση. Σαν καλός δημοσιογράφος, βέβαια. Μου κάνει εντύπωση πώς το πρόγραμμά σας είναι τόσο γεμάτο το τελευταίο διάστημα. Ένα πρόγραμμα γεμάτο. Πρόβες, συναυλίες, προετοιμασίες και εκτελέσεις συμφωνικών έργων, σχέδια. Αναρωτιέμαι, τι ψάχνετε τώρα να βρείτε. Δηλαδή, μετά από τέτοιες επιτυχίες που σας καθιέρωσαν παγκοσμίως, διατηρείτε ακόμη τη διάθεση, την όρεξη. Για τόση δουλειά, για τόσο σκληρή δουλειά. Δεν τα προκάλεσα εγώ. Δεν τα προκάλεσα εγώ. Το μόνο για το οποίο είμαι υπεύθυνος είναι ότι πράγματι τον τελευταίο χρόνο δούλεψα σκληρά επί ένα χρόνο για να κάνω τη Λυσιστράτη, η οποία είναι έτοιμη, και μάλιστα αυτές τις μέρες γίνονται και πρόβες με την ορχήστρα, 6 μήνες πριν. Για όλα τα άλλα υπεύθυνοι είναι οι φίλοι μου, είναι βασικά η κόρη μου, είναι η ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης. Και να το πω έτσι λίγο μελοδραματικά, είναι και η αγάπη του κόσμου, η οποία βέβαια όταν κάνεις το Action ST και είναι γεμάτο, έχεις τάση να το ξανακάνεις και άλλη φορά. Εγώ άλλωστε θυμάμαι ότι όταν έκανα το Action ST, είχα πει ότι αυτό το έργο μπορεί να το παίζουμε κάθε εβδομάδα επί πολλά χρόνια σε όλη την Ελλάδα. Έχω την αίσθηση, και πείτε μου αν κάνω λάθος, ότι είναι η πρώτη φορά που τα τραγούδια σας, η μουσική σας, τα συμφωνικά σας έργα ακούγονται με τόση ελευθερία, αλλά και με τέτοια προσέλευση και διάθεση του κόσμου να τα αγκαλιάσει. Ναι. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο φαινόμενο. Έργα που γράφτηκαν πριν από 20 ή πριν από 30 χρόνια να ακούγονται σαν να είναι σημερινά, με τέτοιο ενθουσιασμό. Πώς το εξηγείτε αυτό? Περάσατε και μεγάλες περιόδους απαγορεύσεων. Απαγορεύσεων, ναι. Δηλαδή, αυτό ήθελα να σας πω. Αυτές οι ποικιλώνυμες και ποικιλότροπες απαγορεύσεις, τι σημαίνει? Βάλανε τη μουσική μου στο ψυγείο, με αποτέλεσμα να τη διατηρηθεί και να βγει φρέσκια προς τα έξω. Διότι ξέρετε, μόλις εμφανίστηκε η μουσική μου, δημιούργησε αισθήματα τρομακτικά. Δηλαδή, από μια μεριά πολύ αγάπη, πολύ μίσος, αλλά εκείνο το οποίο κυριάρχησε βέβαια πέραν από την αποδοχή από τον κόσμο, είναι ότι με πρόσχημα, ας πούμε, με πολιτικά δρόμενα της εποχής εκείνης, άρχισε να απαγορεύσει. Η μία με την άλλη. Μα απογορέθηκα από όλο το φάσμα, ας πούμε, των πολιτικών κινημάτων, κομμάτων κλπ. Και έτσι... Ναι, αυτό είναι ένα άλλο χαρακτηριστικό. Ναι. Ότι κατά καιρούς σας πολέμησαν όλοι τελικώς. Όλοι. Είναι ένα εύσημο αυτό το οποίο έχω πανελλαδικός και στην αγάπη, αλλά και στην αντίθεση. Με αποτέλεσμα πάρα πολλά έργα, τα οποία ήταν φάμιλα των παλιών, αλλά δεν έτυχε να προβληθούν, όπως και τα παλιά κόμματα που έμειναν κάπως στην Αυθαλήνη, τώρα βγαίνουν στην επιφάνεια, και καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη είναι η δική μου έτσι, η ικανοποίηση να βλέπω ότι γίνονται αποδεκτά από τον κόσμο και ιδιαίτερα από τους νέους.
τις απαγορεύσεις σε περιόδους που η δημοκρατία δεν λειτουργούσε, τις καταλαβαίνω. Την περίοδο της Χούντας, για παράδειγμα, και ιδιαίτερα μέχρι το 70 που ήσασταν και φυλακισμένος, το καταλαβαίνω. Το 70-74 που η μουσική σας στο εξωτερικό συμβόλιζε τον αντιστασιακό αγώνα, επίσης το καταλαβαίνω. Αλλά υπήρξαν και απαγορεύσεις εν καιρό δημοκρατίας για τα τραγούδια σας. Βάζω σε εισαγωγικά τη λέξη, αλλά ξέρουμε όλοι μας πώς μπορεί εν καιρό δημοκρατίας κανείς να φημώνει έναν δημιουργό. Πώς το εξηγείτε? Ήταν η εποχή των φανατισμών, των παθών, των ιδεολογικών εκρήξεων κλπ. Και τα παιδιά μας είτε ήταν στην ΚΝΕ, είτε ήταν στη Νέα Δημοκρατία, ήταν ξέρω στο ΠΑΣΟΚ, πίστευαν ότι κατέχουν την απόλυτη αλήθεια. Αυτό γίνεται κάθε φορά και είναι και όμορφο, δεν είναι κακό. Βέβαια, οριμάζουν κάποτε τα πράγματα. Τώρα, αυτή τη στιγμή, να σας πω, δεν κρατάω κακία για τίποτα. Τα έχω ξεχάσει αυτά. Και το γεγονός ότι όλοι έρχονται, ας πούμε, και αναγνωρίζουν την προσπάθειά μου και το έργο μου και παραμερίζουν πλέον αυτές τις, όλα αυτά τα πάθη, είναι καλό αυτό. Έτσι, ιστορικά είναι αυτό. Το πέρασα και αυτό και δεν θυμάμαι τίποτα. Παρά το γεγονός ότι για μεγάλες περιόδους η άλλη κάθε φορά παράταξη απαγόρευε τα τραγούδια σας, ωστόσο έχω την αίσθηση ότι αυτό που συνέβαινε με όλους μας ήταν ότι πάντα εσείς, ακόμη και στις εποχές του ψυγείου, ήσασταν ένα το κρατούμενο. Δηλαδή, αυτό που λέω, ένα το κρατούμενο. Λοιπόν, έχουμε το Μίκη, πάμε τώρα και για τα υπόλοιπα. Αυτό όμως έφτανε σε εσάς τις περιόδους των απαγορεύσεων, δηλαδή εσείς το αισθανόσασταν ή απλώς αισθανόσασταν την πίκρα και την απογοήτευση ότι αυτό που έγινε επί δικτατορίας το ξαναζώ τώρα και σε περίοδο δημοκρατίας. Ξαναζώ ας πούμε το να απαγορεύουν τα τραγούδια μου στα φεστιβάλ της ΚΝΕ ή να απαγορεύουν τα τραγούδια μου στις γιορτές της ΟΝΕΔ ή να απαγορεύει τα τραγούδια μου το ραδιόφωνο για κάποιο διάστημα με υπόγεια γραμμή από την κυβέρνηση. Ήμουν σαν ένα θηρίο στο κλουβί. Δεν ξέρω τι νιώθει ένα θηρίο όταν τον έχουν. Διότι αυτή ακριβώς η επαφή που είχαμε με τον κόσμο, την κέρδισα με το σπαθί μου, δεν μου την χάρισε κανένας. Και την πλήρωσα και πολύ ακριβά. Ήταν δύο τα στοιχεία που με έδωσαν πάρα πολύ με το λαό. Ήταν καταρχήν το τραγούδι μου, οπωσδήποτε. Το τραγούδι δένει πολύ τους ανθρώπους. Και εγώ προσπάθησα και επιδίωξα να δώσω ένα τραγούδι που είναι αντάξιο του πραγματικού λαού. Γιατί πιστεύω ότι ο κάθε άνθρωπος μέσα έχει ένα θησαυρό, έχει ένα καλό στοιχείο. Ανεξάρτητα τώρα αν ορισμένοι καλλιεργούν μόνο το ζωώδες του ή το πολύ πιο ελαφρό. Εγώ πήγα, τον σεβάστηκα τον. Λέω, κάθε άνθρωπος είναι αντάξιος μιας μεγάλης ιδέας, μεγάλης ποιής, μεγάλης μουσικής. Τον είδα με πολύ σεβασμό. Αυτό ο κόσμος το εξετίμησε πολύ, διότι και αυτό ήταν μια πολιτική πράξη. Από εκεί και πέρα, έχοντας σαν όραμα, σαν μόνιμο στόχο, την εθνική αναγέννηση, από μικρός. Δεν ξέρω τώρα να αναλύσουμε τώρα, θα πει, το καταλαβαίνετε, δύο λέξεις, εθνική αναγέννηση. Σημαίνουν πάρα πολλά. Αλλά είναι αυτό που με οδήγησε στην εθνική αντίσταση, αυτό που με οδήγησε στη μεριά της αριστεράς στην εποχή του εμφυλίου πολέμου, αυτό που με οδήγησε στους αγώνες, στους δημοκρατικούς, με τους λαμπράκηδες κλπ. Αυτό που με οδήγησε στη στάση μου απέναντι στη δικτατορία. Είχα αυτή την. Και αυτό όμως μετουσιώθηκε με πολλούς συγκεκριμένους αγώνες. Κάθε φορά διαφορετικού στίγματος. Βέβαια, μια εποχή αγωνιζόμουν κι εγώ ανώνυμος μέσα σε όλο τον κόσμο, δεν ξέρει κανένας. Αλλά από την εποχή των Λαμπράκηδων κυρίως και λίγο πιο πριν, το 1960, λόγω και της μουσικής μου, άρχισα να προβάλλουμε. Ήμουν παρόν, όχι ας πούμε στη τηλεοράση που δεν υπήρχαν τότε ή στον τύπο κλπ, αλλά ήμουν στα χωριά. Μπορώ να σας πω ότι αν έχει 15-16.000 χωριά η Ελλάδα, πήγα στα 7.000 χωριά, πήγα. Όπως πήγα και σε όλα τα χωριά της Κύπρου. Και πήγα και σε άσχημες συνθήκες. Εχτές, παραδείγματος χάρη, ήταν μια συναυλία αφιερωμένη στον αδερφό μου, στον Άγιο Γιάννη το Ρέντι. Και εκεί μου έχουν κάνει την τιμή πριν από 4 χρόνια να κάνουν ένα θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Λοιπόν, στο ίδιο σημείο, το 1964,
Όταν πήγα να κάνω μια προεκλογική περίοδο, είχαν πέσει επάνω οι αστυφύλακες, οι χαφιέδες κλπ. Και δέρνανε γυναικόπαιδα. Μια γυναίκα μάλιστα και έγκυος και τη χτύπησαν. Επενέβηνε εγώ και με φυλάκισαν. Στο ίδιο μέρο λοιπόν, εκεί, τώρα έκανα ένα θέατρο για μένα. Αλλά με θυμούνται όλοι. Θυμούνται ότι εκείνη τη στιγμή που κανένας δεν μιλούσε, εγώ είχα πολύ πολύ θάρρος. Ίσως ήμουν πιο πολύ ψηλός, ήσουν πιο πολύ επώνυμος, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν φοβόμουν. Και αυτό το εκτιμάει, δηλαδή όπου να πάω, σε όλη την Ελλάδα το ξέρουν. Αυτό λοιπόν με έδεσε με τον κόσμο, αλλά δημιούργησε και σε μένα όμως ένα είδος εσωτερικής ευθύνης. Δηλαδή μετρώ τα λόγια μου, ή πρέπει να πω αυτό ή να μην πω εκείνο. Διότι άλλο να μιλάς και να σε ακούει η μητέρα σου ή ο αδερφός σου ή ο σκουσμπολεύος, και άλλο να μιλάς και να σε δέχεται ο κόσμος ή και να σε υπολογίζουν οι αντιπαλοί σου. Πάντως είστε και εκρηκτικός και επίσης έχετε και μία, πώς να το πω τώρα, ευκολία, γενναιότητα να λέτε αυτό που πιστεύετε ακόμη και αν φέρνει κόστος πίσω του. Ναι, ναι. Δηλαδή σε περιόδους που κάποια πράγματα δεν λέγονται εντός εισαγωγικών ή που εν πάση περιπτώσει όποιος δεν θέλει να έχει πολιτικό κόστος δεν τα λέει, εσείς τα είπατε. Ας πούμε η ελληνοτουρκική προσέγγιση που τώρα πια είναι η καθημερινότητά μας, όταν την πρωτοείπατε προκαλέσατε εγκρίξεις και αντιδράσεις. Και επειδή ήμουν ένας από αυτούς που, έκαναν τότε αρνητικά σχόλια... Δεν το θυμάμαι αυτό σοβαρά. Και μου είχατε θυμώσει, κάνω την αυτοκριτική μου τώρα. Λέω, τόλμησε και το είπε τόσα χρόνια πριν, σε μια περίοδο που κανείς μας δεν ήταν έτοιμος να το ακούσει. Τελικά μήπως μερικά πράγματα δεν πρέπει να λέγονται πρώιμα. Μήπως δηλαδή βλέποντας κανείς έναν δρόμο πρέπει να το ζυγίζει αν θα το πει όχι. Και θέλω έτσι να σας θυμίσω και άλλες κουβέντες που είπατε και που σας προκάλεσαν φθορά, αλλά αποδείχθηκε από την ζωή ότι είχατε δίκιο. Το καραμαλίσι τάγκ, ας πούμε. Κάπου διάβασα σε μια συνέντευξή σας ότι όταν το είπατε, δεν θυμούμαι ποιος, κάποιος φίλος σας ήταν μαζί σας και το κουβεντιάζατε, του λέγατε σκοπεύω να πω αυτό. Και σας είπε όχι μη το πεις. Και είπατε μα πρέπει να το πω για την Ελλάδα. Και σας είπε εμένα δεν με νοιάζει η Ελλάδα, με νοιάζει εσύ. Ναι, πράγματι. Για πείτε μου λοιπόν, για μιλήστε μου για αυτό το χαρακτήρα. Βεβαίως, αυτό είναι χαρακτήρα. Συνυπολογίζω τις ζημίες και τα κέρδη. Δεν υπάρχει, δεν είμαι τρελός, ας πούμε, ή ανεύθυνος όταν λέω κάτι. Το ξέρω ότι υπολογίζω. Αλλά όταν το σύμβολο της αριστεράς βγαίνει το 1974, γιατί ήσασταν το σύμβολο της αριστεράς και λέει καραμαλίσι τάγκς. Αυτό έχει κόστος μεγάλο. Δεν φαίνεται δηλαδή, και το αποδεικνύεται σιγά σιγά, ότι πράγματι η μεγάλη μου αγάπη είναι η εθνική αναγέννηση Ελλάδας. Φαίνεται αυτό, καταλάβατε. Όταν έχει κανείς ένα πολύ ψηλότερο κορυφή και το τηρεί, ας πούμε, με κάθε τίμημα, είναι ήσυχος. Διότι πιθανώς άλλοι να μην βλέπουν ότι εγώ βλέπω πολύ ψηλά, θέλω να πάω στην κορυφή και νομίζουν ότι απλώς θα τσαλαβουτώ ή κάνω λάθος κλπ. Όταν έχεις την πηξίδα αυτή που σας λέω και η οποία σε καθοδηγεί από την αρχή μέχρι τέλους, διότι αυτό για μένα είναι και, να σας πω, και κάτι βιωματικό. Δηλαδή, θα σου πω κάτι πάρα πολύ απλό. Πολλές φορές έβαλα, όταν είμαι πιο νέος, πολύ περισσότερο, γιατί είμαι εδώ πέρα, τι πρέπει να κάνω. Έχω να κάνω μια διαδρομή μέσα στη ζωή μου. Τι θέλω να κάνω περισσότερο, τι θα είναι η μεγαλύτερη μου ευτυχία. Εγώ από την αρχή είπα ότι θέλω να είμαι εντάξει με τον εαυτό μου, με τις ιδέες μου, με τα όνειρά μου κλπ. Και δεν μεταφέρουμε κανένα τίποτε άλλο. Αν το υπολόγιζα δηλαδή πιο προσωπικά, πιο ατομιστικά, θα κάνω άλλα πράγματα στη ζωή μου. Αν δηλαδή το άπαν ήταν να έχω πολλά λεφτά για να ζήσω, θα έκανα κάτι άλλο. Θα γινόμουν τραπεζίτης, κάτι άλλο. Μπορούσα να το κάνω αυτό. Καταλάβατε. Έγινα αυτό που έγινα, δηλαδή βασικά ένας. Μα και με τη μουσική σας θα μπορούσατε να έχετε τραβήξει άλλο δρόμο. Κάπου διάβαζα ότι κάποια εποχή οι προτάσεις από το Hollywood έπεφταν βροχή. Βεβαίως. Και μάλιστα έχω διαβάσει μια ιστορία με την οποία γέλασα πάρα πολύ. Ότι μια περίοδο οι προτάσεις από το Hollywood ήταν αντικείμενο συζητήσεων με όσους έρχονταν και τις έφερναν, από σας και το Θεόδωρο Πάγκαλο, ο οποίος ήταν ο δικηγόρος σας τότε. Και ενώ είχατε αποφασίσει ο ίδιος ότι δεν πρόκειται να πάτε να εγκατασταθείτε στο Λος Άντζελες, σας είχαν προτείνει τότε έπαυλοι, αυτοκίνητα. Πήγε ο Ζάρ μετά στη θέση μου. Ναι, ναι, για να γράφετε ορισμένες μουσικές του Hollywood. Ο Θόδωρος Πάγκαλος κρατούσε, λέει, τις διαπραγματεύσεις παραπάνω, γιατί σας έκαναν το τραπέζι παραγωγή σε πολυτελείες εστιατόρια. Για να τρώει, βεβαίως. Ποτέ δεν πήγαμε σε τέτοια, δεν μπορούσαμε να μπούμε μέσα εκεί. Και το δράμα για μένα, ότι τότε είχα μια υποφόσκουσα σκολικοδίδα, η οποία έγινε τελικά
πώς το λένε αυτό, πήγα να πεθάνω αυτό που έλεγε. Μεταξελίχθηκε σε επικίνδυνο. Και δεν μπορούσα να φάω καθόλου. Και του λέγα, Βρεθόδωρε, καλά, αλλά εγώ είμαι παρατηρητής, αυτός έτρωγε τα διάφορα και εγώ πιλάφι. Και κάναμε πάρα πολλές ζητήσεις. Φυσικά είχα πει τότε ότι δεν μπορώ να αφήσω το γάμο για τα προυνάρια. Και τα προυνάρια ήταν το Hollywood και ο γάμος ήταν δικτατορία που ερχόταν. Λέω, εκεί θα πάω να παλέψω κάτω εκεί, γιατί ήταν λίγο πιο πριν. Στο Hollywood περίμενε βίλα στο Los Angeles και αυτοκίνητο και πολλά χρήματα. Αλλά για μένα ήταν προυνάρια και είναι ακόμα προυνάρια. Δεν μετανιώνεται. Όχι, όχι, έκανα τη ζωή που θέλω να κάνω. Και αν έφυγα από τη Δύση. Είναι γιατί κατάλαβα μια στιγμή ότι δεν είναι για μένα το απόλυτο να κάνω μουσική και να έχω, ας πούμε, μια καλή ζωή ή μια αποδοχή. Αλλά την κάνω για ένα συγκεκριμένο λόγο, γιατί εγώ ζω μέσα στην Ελλάδα, έχω τους ανθρώπους μου, εγώ τον κάνω για τον άλλον, τον κάνω για τον Σταμάτη, για την Μαρία, για το άλλο. Είχα συγκεκριμένα απόψεις. Τώρα, μπορείτε να μου πείτε με τίτλους, δημοσιογραφικά, εγώ εκεί με το... την διαστροφή μου την επαγγελματική, με τίτλους, πώς ορίζετε το χαρακτήρα σας, τι είναι αυτός ο Μίκης Θεοδωράκης, πώς τον χαρακτηρίζετε. Αυτός ο τύπος που λέει όχι, δεν πάω στο Hollywood να πάρω τη βίλα στο Λος Άντζελες. Αυτός ο τύπος ο οποίος κάθεται στην Ελλάδα και βασανίζεται επί χρόνια επί δικτατορίας, που φεύγει στη συνέχεια στο εξωτερικό και τα τραγούδια του γίνονται σημαία του αγώνα. Αυτός που το 50, για να θυμηθώ άλλες ιστορίες που έχω διαβάσει για σας, κινδύνευσε να μείνει με την γυναίκα του, μάλιστα σε κατάσταση εγκυμοσύνης τότε στο Παρίσι, μέσα σε κάτι εγκαταλελειμμένα λεωφορεία που τα χρησιμοποιούσαν ως κατοικίες ή πένιτες. Η Μπιντονβίλη, δηλαδή, πώς λένε, η Λαμαρινόπολης. Ναι. Λαμαρινόπολης. Ναι. Τι τύπος είναι αυτός. Πώς τον χαρακτηρίζετε τώρα, κοιτάζοντας προς τα πίσω, σε μια διαδρομή 50-55 ετών. Για να πω μια ήπια λέξη, είμαι ανεξάρτητος. Δεν έχω εξαρτήσεις. Είμαι ανεξάρτητος και ένα άλλο βασικό μου στοιχείο που με βοηθάει πάρα πολύ, μισώ την εξουσία και μισώ πιο πολύ τη βία, οπουδήποτε και να προέρχονται. Δεν μπορώ να συγκρατήσω τον εαυτό μου. Θυμάμαι εκείνο που φόταν ένας που με ανέκρινε στην ασφάλεια, λέει, μα θα σε αφήσω, λέει, έξω να πας, μα εσύ άμα δεις, λέει, ένα κουλουρτζί να τρώει ξύλο από την αστυνομία, πάλι θα πες να χτυπήσει κανένα στη βλέπη, θα ξαναπεί πάλι μέσα. Έτσι είμαι. Δεν μπορώ να αισθανθώ τη βία κλπ. Αυτό είναι στοιχεία υπερλογικά που έκανε τη φύση μου τέτοια. Ήμουν ανεξάρτητος και από μικρός. Ήθελα να έχω τη γνώμη μου. Ας πούμε, να σας πω ένα παράδειγμα. Δεν μου άρεσε η απαγόρευση του τσιγάρου ως απαγόρευση. Κατάλαβες, ως απαγόρευση. Δεν το καταλάβαινα αυτό καθόλου. Και γι' αυτό όταν έφυγα σε ηλικία 15 ετών, ήμουν στο αυτό και όταν τρώγαμε το φαγητό, μια στιγμή βγάλω το πακέτο μου και άρχισα να χτυπάω έτσι. Τώρα ξέρεις τώρα, η μάνα μου, πατέρας μου, δεν ξέρω τι να κάνει. Ήταν καλός πατέρας μου, εκεί στην πιέπη μου, να χτυπήσει, τι ακριβώς. Λοιπόν, λέει, τι είναι αυτό, ήταν η αεροσυλία. Λοιπόν, του λέω, κοίταξε, λέω, εδώ, να το ανατλήσουμε. Έχουμε χόρτο και περιτυλιγμένο με ένα κόκκι. Το οποίο καπνίζει. Δεν είναι ούτε καλό ούτε κακό, είναι ούτε ηθικό είναι ηθικό. Είναι ανθυγινό. Εγώ το παραδέχομαι. Εγώ θα καπνίζω μόνο ένα σιγάρο, αλλά μπροστά σου. Γιατί θέλω να το απαγορεύει, γιατί είναι παράλογο να απαγορεύει για υγιεινού λόγου, ναι. Αυτό δείχνει κάπω το. Ήθελα να έχουμε καλέ σχέσει και έτσι δεν έγινε και καπνιστή όπω έγιναν όλοι οι φίλοι μα. Ήμουν ένα ανεξάρτητο. Παραμένω ανεξάρτητο και ελπίζω να μείνω μέχρι το τέλο ανεξάρτητο. Γιατί έχω την αίσθηση ότι κάθε φορά έρχεται μια ιδέα και σα συνεπέρνει, α πούμε. Αυτό είναι το κακό μου. Αυτό είναι το κακό σας. Κακό, ναι. Γιατί το λέτε κακό? Γιατί σας οδήγησε σε προσωπικές περιπέτειες. Εκεί από εκεί πέρα, ναι. Και δεν είναι μόνο εμένα, είναι όλη την οικογένεια. Δεν είναι μικρό πράγμα, ξέρετε, μέσα στη δικτατορία να ξεσηκωθείς έτσι, γιατί ήταν και ο πατέρας, η μητέρα, η οικογένεια, τα δύο παιδιά. Αλλά δεν τα υπολογίζω πια αυτά. Σας λέω πάλι, είναι αυτή η τρέλα που έχω με την εθνική αναγέννηση, με αυτή την ιδέα της Ελλάδας. Για την ανάμειξή σας στην πολιτική. Και όταν λέω στην πολιτική, δεν εννοώ την πολιτική ως μάχη ιδεών, εννοώ την πολιτική ως καρέκλα, ως εξουσία, ως διαχείριση. Διότι εσείς γίνατε βουλευτής, γίνατε υπουργός κλπ. Έχετε μετανιώσει? Θέλω να πω, κοιτάζοντας προς τα πίσω, ναι, αισθάνεστε ότι χάσατε φίλους
μπλέκοντας με την πολιτική. Οπωσδήποτε. Έχασα πολλούς φίλους κλπ. Ναι, γιατί εκεί ασκήθηκε και μια κριτική. Ναι. Ότι βρεθήκατε να πολιτεύεστε με τα δύο άκρα πολιτικά. Εντός εισαγωγικών η λέξη άκρα, δεν ισχύει η λέξη αυτή στην εποχή μας. Αλλά από το ΚΚΕ, από βουλευτής της ΕΔΑ και πρόεδρος νεολαίας Λαμπράκη, βρεθήκατε υπουργός του Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, ξέρετε, όταν γυρίζω πάλι και στο τραγούδι, γιατί βασικά μέσα στο λαό ήμουν ο άνθρωπος που του έγραψε τραγούδια κλπ. Και βλέπω κι εγώ τον εαυτό μου απέναντι στον Τσιτσάνη, περίπου, έτσι. Πώς θα ήθελα εγώ να είναι ο Τσιτσάνης. Αυτοί οι άνθρωποι που αγαπάει κανείς πολύ του είναι δικοί του. Ταυτίζονται μαζί. Και θέλουν ο άνθρωπος που είναι απέναντι, ας πούμε για μένα, ο Τσιτσάνης, να σκέφτομαι όπως σκέφτομαι κι εγώ. Να αγαπάει ό,τι αγαπάω κι εγώ. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι οι λαϊκοί είχαν τη σοφία να παραμείνουν στο απειρόβλητο. Δεν έλεγαν, δεν ενοχλούσαν τον κόσμο. Θυμάμαι όταν μου έγινε η πρόταση να γίνω βουλευτής το 1964 από τον Μπριλάκη από την ΕΔΑ, πήγα στο σπίτι του Μπιθικότσι, έμενε τότε στη Νέα Σμύρνη, να τον ρωτήσω. Βέβαια οι δικοί μου δεν το συζητούσαν καθόλου. Και μου λέει, όχι. Λέω, γιατί Γρηγόρη? Μου λέει, θα χάσεις αυτό το αγνό που έχεις. Αυτή η αγνότητα που έπρεπε να έχω. Αλλά εγώ σας είπα ότι δεν ήμουν μόνο μουσικός. Δεν ήρθα εδώ μόνο για να τους ευχαριστήσω τους ανθρώπους. Ήρθα, είχα και δικές μου απόψεις. Αυτό που λέμε πολίτης, εγώ το βίωσα, ας πούμε, από πολύ μικρός. Αυτό το παράδειγμα των Αθηναίων να εξορίζουν οποιονδήποτε δεν μιλάει για την πολιτική ήταν κάτι πολύ μέσα. Λέω, έχω υποχρέωση να μιλήσω. Και ήξερα, εγνώσιμο, ότι κάνω πάρα πολύ κακό. Κάνω κακό, δηλαδή, σε ανθρώπους που με αγαπούσαν πάρα πολύ. Όταν πήγα στην ΕΔΑ, ας πούμε, οι άνθρωποι της δεξιάς, οι οποίοι αγαπούσαν τη μουσική μου, στενοχωρέθηκαν τρομερά. Όταν πήγα με το Μητσοτάκη, αλλά οι μεγαλύτερες περιπέτειες μου δεν ήταν Μητσοτάκης. Ήταν όταν υπήρχε το ΚΚΕ, ας το πούμε, το λέγανε έξι και το λέγανε ΕΣ. Αυτό ήταν τρομερό. Με χτυπάγανε οι σύντροφοι μεταξύ μας. Αλλά εγώ έπρεπε να κάνω τις επιλογές μου. Είμαι ελεύθερος να κάνω τις επιλογές μου. Τραυμάτισα πολύ κόσμο, το ξέρω αυτό. Τραυμάτισα και αυτό με στενοχώρησε πολύ. Δηλαδή, ανθρώπινα με στενοχώρησε πάρα πολύ. Βέβαια, ελπίζω με τον καιρό να κατάλαβαν και οι φίλοι μου ότι δεν το έκανα από ιδιοτέλεια. Ήταν σαν να παίρνα καθάρσιο. Και με την ΕΔΑ ακόμα που πήγα. Σαν να παίρνατε καθάρσιο. Καθάρσιο, έτσι. Βέβαια. Δεν ήταν στο είδος μου αυτό. Και όταν θυμάμαι ο Καραμαλής μου πρότεινε να γίνω υπουργός την πρώτη φορά, ο Λαμπρίας μέσω του για τον Καραμαλή, δεν τον είδα τον εαυτό μου καθόλου. Και την άλλη μέρα που πήγα στον Καραμαλή στην Μεγάλη Βρετανία, του λέω: ακούστε κάτι. Εγώ λέω, όταν διευθύνω, φοράω ένα μαύρο κουστούμι. Είμαι παπάς. Εγώ έχω την εντύπωση ότι ιερουργώ με τον κόσμο μαζί. Δεν έχω δικαίωμα να μπω σε αυτά τα. Αλλά όμως έχετε ορισμένες κομβικά σημεία. Ας πούμε, το επιχείρημα τότε της ΕΔΑ ήταν ότι θέλει λίγο σπρώξιμο να φύγει η δεξιά. Όλοι να βάλουμε τις δυνάμεις μας. Και του είπα του Γρηγόρη, του λέω: εάν είναι να φύγει η δεξιά κλπ. Μου είπε τα ίδια πράγματα που είπε και ο Δεδήλης. Όχι, μου λέει, δεν θέλω εσύ να χαθείς. Το ίδιο έγινε και με το Καραμαλή στη τάξη. Η λύση Καραμαλή τότε. Το είπα σε έναν μουσικό μου, τον Δεδήλη. Στο αεροπλάνο είμαστε μαζί. Όχι, να μην το πεις, μου λέει. Λέω, μα αν φύγει η Χούντα, δεν με ενδιαφέρει η Χούντα. Εμένα με ενδιαφέρει όμως. Εμένα με ενδιαφέρει να φύγει η δεξιά. Εμένα με ενδιαφέρει, ας πούμε, να σταματήσει ο αυριανισμός τότε με τον, πώς το λένε, με το Πασόλ, τον Πανδρέο. Είχαν ένα στόχο συγκεκριμένο και. Πήγαινα με όρους και με το Μητσοτάκη και με τη ΔΕΔΑ όπου πήγα και λοιπά. Είπα, και με τη ΔΕΔΑ είπα 6 μήνες. Γι' αυτό λέω ότι κάθε φορά μια ιδέα σας συνεπέρνει. Αυτό όμως με πληγώνει. Ήταν για μένα, αν μπορούσα να το αποφύγω αυτό, θα ήταν καλύτερη η ζωή μου. Αυτό το θεωρώ αρνητικό. Αρνητικό από την άποψη δηλαδή τη συναισθηματική, των σχέσεων με τον κόσμο. Αλλά την πολιτική δεν διαφωνώ πολύ και ήταν σωστή η επιλογή μου. Έτσι πιστεύω. Νομίζω πως είστε. Αποκύτταρο πολιτικός. Άλλωστε είναι χαρακτηριστικό ότι από τα χρόνια της νεολαίας πολιτικά ήσασταν πολύ ενεργός. Και εκεί υπήρξε μια μετατόπιση από το ένα άκρο στο άλλο, έτσι δεν είναι, στα χρόνια της νεολαίας. Την αιών, μια το... μικρή... Όχι, αιών, επειδή μου το λένε πολύ. Ναι. Ξέρω ότι γι' αυτό σας ρωτάω. Πριν από δύο μέρες μου έγραψε και ανοιχτή επιστολή σε μια εφημερίδα και ο Πατακός. Και με κατηγορεί, μου λέει... Ο Στυλιανός Πατακός, δεν το είδα. Αιωνίτη απονίτη, γιατί έτσι πραγματικά έγινε. Αλλά η αιώνη ήμουν 12 χρονών προς Θεού. Να μιλάμε για τελείως άγουρη. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι ήταν. Άλλωστε ο πατέρας μου απέφευγε να μιλάει πολιτική, ήταν βενιζελικός.
Και είχε πάντα ένα φόβο, μην μου φύγουν κουβέντες κλπ. Δεν έλεγε τις ιδέες, φοβόταν. Ήταν καταδίωξη. Αλλά εμείς τα παιδιά, να σας πω τώρα το αστείο, ότι μπήκα στην αιώνη της Πάτρας, δεν είχαν πινκ-πονκ. Είχαν βόλεϊ. Κάτι αντίστοιχο του μετέπειτα κατηχητικού ή του προσκοπισμού κλπ. Δεν ξέραμε τίποτα. Έπειτα η επίσημη ιδεολογία εκείνη την εποχή μας βομβάρδιζε με τον τρίτο ελληνικό πολιτισμό. Πράγματα που εμείς σαν παιδιά τα εισπράταμε θετικά. Δηλαδή, είμαστε που ήμασταν μέσα στη φτώχεια και στη βρώμα και στην επαρχία. Μας λέγανε ότι είστε απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων, μετά των Βυζαντινών. Θα κάνουμε τρίτο ελληνικό πολιτισμό. Το θέλαμε, δεν ξέραμε τι είναι αυτό το πράγμα. Αλλά δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε για αυτό το πράγμα. Και πράγματι, ας πούμε, το αιών επών είναι πολύ περίεργο, γιατί αιών έβγαινε να πει και έγινε επών. Και όλοι μου έχετε πει μια ιστορία την οποία θέλω να μου την ξαναπείτε. Μου την έχετε πει κατηδίαν, αλλά νομίζω ότι αξίζει να μου την πείτε. Την πρώτη συνεδρίαση της ΕΠΟΝ. Της ΕΠΟΝ, ναι. Γιατί αυτή αιών. Αξίζει τον κόπο. Γιατί είναι θεαιών και μάλιστα να σας πω και κάτι. Εγώ όταν έγινε πλέον ο πόλεμος και κατάλαβα ότι μπορώ να προσφέρω, η ΕΟΝ ήταν ένα πεδίο που μπορούσε κανείς να προσφέρει. Καταρχήν προσπάθησα να πάω στο μέτωπο 15 χρονών, αλλά ο πατέρας μου με έβαλε και με κυνήγησαν, με πιάσανε στη Λάρισα και με γύρισαν πίσω. Εγώ θύμωσα με τον πατέρα μου, εγκατέλειψα το σπίτι μου και πήγα και έμενα στην ΕΟΝ. Τι κάναμε τότε στην ΕΟΝ? Το βασικό που κάναμε είναι ότι πηγαίναμε στο σταθμό το βράδυ, μέσα στο χιόνι, μέσα στη βρώμα και την λάσπη μάλλον κλπ, όπου έφτανε το τρένο με τους τραυματίες και τους βάζανε στην αποβάθρα. Και έπρεπε αυτοί να κοιμηθούν όλη νύχτα στην αποβάθρα με τις πληγές τους και την ημέρα να πάνε να τους βρουν. Λοιπόν, εμείς πηγαίναμε εθελοντικά με τους φακούς και τους παίρναμε έτσι αγκαλιά και κουτσένοντας και πηγαίναμε και εκεί μπαίναμε στα ξενοδοχεία μέσα που δεν θέλανε να τους βάλουν μέσα γιατί είχαν ψήρες και λοιπά και έγινε μεγάλος καβγάς. Κάναμε αυτό. Νομίζαμε ότι κάναμε κάτι. Αυτό ήταν η υποτρατική μας συνδρομή κλπ. Έχετε λοιπόν η κατοχή. Στην κατοχή, εγώ περίμενα, είχα στο σπίτι μάλιστα και ένα ταγματάρχη, ο οποίος ήταν από την Αλβανία και ήταν από την Χανιά και ο πατέρας μου τον φιλοξένησε και έμενα σπίτι μου, πια με τη γυναίκα του μετά χρόνια. Ήταν φίλοι. Περίμενα από αυτόν να μας πει κάτι να κάνουμε εναντίον των Γερμανών, των Ιταλών, πάρσα, ας πούμε, στην αρχή ήταν ήπια τα πράγματα. Αλλά όταν σκοτώραν, όταν χτυπούσαν και λοιπά, λέγαμε κάτι πρέπει να κάνουμε. Δεν τον άκουσα από αυτό. Δεν άκουσα, ας πούμε, από τις αρχές τίποτα, από όλους, από το κατεστημένο κλπ. Και τότε λοιπόν άρχισε να βγαίνει μία αυτή, κάποιο ΙΑΜ, κάτι αυτά, κομμουνιστικό κόμμα, κάτι τέτοια πράγματα. Εγώ ο κομμουνισμός ήταν κάτι για μένα, μία ιδεολογία του δαιμονική, ας πούμε. Εγώ πίστευα ότι οι κομμουνιστές πραγματικά έχουν τρία μάτια. Το πίστευα αυτό, δηλαδή είχαν τέτοια πλήση εγκεφάλου. Και όταν λοιπόν έγινε η πρώτη σύγκρουση εκεί με τους Ιταλούς, στον τάφο, στο κοινοτάφιο του Κολοκοτρώνη στο πεδίο του Άρεου στην Τρίπολη, μας βάλανε φυλακή. Επικεφαλής όλων αυτών ήταν οι κομμουνιστές. Ήταν αυτοί, οι οποίοι αποκαλύφθηκαν μέσα στη φυλακή. Τους είδα λοιπόν με τα μάτια τους κλπ. Και τότε μου είπαν θα αναλάβεις την οργάνωση του σχολείου που ήταν όλο αιών. Παλιά είμαστε μαζί, στην αιών όλοι μαζί. Και τότε λοιπόν πήγα και διάβασα το Λίμα Κομμουνισμός από την μεγάλη εγκυκλοπαίδεια Λευθεροδάκη με υπογραφή του Κανελόπουλου, να δω πετίνος πρόκειται. Η πρώτη σας επαφή με την έννοια του κομμουνισμού ήταν ο ορισμός του Παναγιώτη Κανελόπουλου. Λέω, το είπα εγώ στη Βουλή, του λέω, ξέρετε, λέω, εσείς με εισαγάγατε. Μετέπειτα αρχηγού της άλλης παράταξης. Εσείς, λέω, με εισαγάγατε στον Μαρξισμό. Έκανα, λέει, τέτοιο κακό, μου λέει αυτός. Λέω, βέβαια, εσείς. Και δίνω ραντεβού λοιπόν με τον αυτούς, αλλά αυτοί έχοντας τα πρότυπα της ΕΟΝ. Με τους άλλους πιτσιρικάδες, οι οποίοι ήταν όλοι από την ΕΟΝ και θα πήγαιναν στην ΕΠΟΝ πλέον. Ναι. Λέει σε ένα υπόγειο, δεν υπήρχε κανένα λόγος υπόγειο, δεν μας κυνηγούσε κανένας, δεν μας ξέρει κανένας. Λέει στο υπόγειο, είναι πιο συνωμοτικό. 6 ραντεβού, εσύ έλεγε 6 και 4. Πήγα λοιπόν εγώ, δεν ξέρω ότι με θεωρούν πια αρχηγό. Και κατεβαίνω στο υπόγειο, οπότε λοιπόν ακούω τον φίλο μου να φωνάζει προσοχή και να μα χαιρετούμε. Φασιστικά. Όλοι. Μείναμε άναυδοι. Λέμε, τι γίνεται εδώ, δεν μπορούμε τώρα να χαιρετάμε τώρα εμείς φασιστικά. Εμείς είμαστε τώρα άλλο. Είμαστε, λέω, μαρξιστές. Καταλαβαίνετε. Ήταν μια εποχή που για τα νέα παιδιά που είναι, ξέρετε τώρα, ξεσκολισμένοι, έχουν διαβάσει, αλλά ήταν σκοτάδι τότε. Το μόνο βιβλίο αριστερό που υπήρχε τότε, υπήρχε ένα βιβλίο κόκκινο, λέγεται Λένιν.
το οποίο το παίρναμε και το θάβαμε στον κήπο μας και διαβάζουμε 2-3 γραμμές. Όλα αυτά ήταν βιωματικά, δεν μπορώ να πεις τώρα ότι ψαχουλεύοντας πήγαμε εκεί που πήγαμε. Και μην νομίζετε ότι μέσα στα χρόνια που κάναμε ρηθική αντίσταση μας γινόταν καμιά κατήχηση για το Σοβιετικό κράτος, για τον τίποτα. Εμείς ξέραμε κάθε μέρα ότι πολεμάμε τους Γερμανούς, τους Ιταλούς, αυτά. Βέβαια, ονειρευόμαστε μια Ελλάδα πιο δίκαιη κλπ. Αλλά δεν ήταν πιο πάνω από τα οράματα, ας το πούμε, του Κολοκοτρώνη, του Μακρυγιάννη. Αυτά ήταν και τα πρότυπά μας τότε. Εμείς το 1921 ήταν το πρότυπό μας στην Εθνική Αντίσταση. Ελευθερώσαμε την Ελλάδα. Αυτά ήταν όλα. Θα κάνουμε όμως τώρα μια αναγκαστική διακοπή για τις διαφημίσεις. Σε 2-3 λεπτά είμαστε και πάλι μαζί. Αρκετά για την πολιτική, βάζω μια άνω τελεία, να πάμε και λίγο στη μουσική και να ρωτήσω πότε γίνεται η πρώτη σας επαφή με την μουσική, πότε αρχίζει να μπαίνει στην ζωή σας. Έχω διαβάσει ότι η πρώτη σύνθεση έγινε στα 12 χρόνια σας. Ναι, ναι. Βέβαια ξέρετε και αυτό, το πρόβλημα ας πούμε του ταλέντου που έχει κανένας, θέλει και το κατάλληλο περιβάλλον για να δει. Αν εγώ, ας πούμε, αυτή την εσωτερική διάθεση που είχα, αυτό που λέμε ταλέντο, εθνική διάθεση κλπ. Διότι όταν λέμε εσωτερική, είναι και μια αρρώστια. Δηλαδή θυμάμαι ότι άκουγα κάτι και αρρώστηνα. Με συγκλώνησε αυτό που άκουγα, ένα ωραίο τραγούδι, μια ωραία μουσική. Με συγκλώνησε. Κάτι είχα λοιπόν. Δεν ήταν δηλαδή ότι ήταν απ' έξω, ήταν από μέσα μου. Είχα μέσα μου κάτι που έπρεπε να βγει. Γιατί νομίζω ότι ένας έχει δώρο να ζωγραφίζει. Εγώ δεν μπορώ να ζωγραφίσω καθόλου. Άρα κάτι έχει αυτός που δεν το έχουμε εσύ και εγώ. Ένας που παίζει πολύ ωραία, επιστήμονας. Είναι ταλέντα αυτά. Εγώ είχα αυτό το ταλέντο. Το οποίο δεν μπορούσα να ανακαλύψω. Δεν μπορούσα να το βρω μπροστά μου. Μόνο αισθανόμουν αυτή την. Θυμάμαι ότι άφηνα το παιχνίδι μου στη Κεφαλονιά. Ήμουν πολύ μικρός τότε, 8-10 ετών. Και ήταν η φιλαρμονική μέσα στη πλατεία Βαλιάνου, τη λέγανε εκεί. Και έπαιζε φιλαρμονική. Και εγώ με τραβούσε αυτή η μουσική. Και ενώ ήμουν άνθρωπος του παιχνιδιού, τα εγκατέλειπα όλα και καθόμουν εκεί έτσι. Και έβλεπα αυτόν. Και έβλεπα αυτόν που διεύθυνε. Και θυμάμαι μια φορά λοιπόν, πηγαίνω στη μάνα μου, που έκοντα στο καφενείο εκεί, ήταν ο Πασχαλίδης. Και λέω, μαμά, τι κάνει αυτός? Και μου λέει μια φοβερή κουβέντα. Αυτός, παιδί μου, υποφέρει. Άκου να δεις. Κατάλαβα λοιπόν ότι αυτό είναι κάτι ιεροτελεστικό. Δεν κουνάει τα χέρια του απλώς. Υποφέρει. Πράγματι λοιπόν μπήκε στην ουσία. Το ζει αυτό. Το ζει. Δηλαδή πράγματι ο μαέστρος πρέπει να υποφέρει. Λοιπόν, άρχισα λοιπόν σιγά σιγά, λέω, να πάρουμε ένα βιολί, να κάνουμε αυτό κλπ. Όταν πήγα στην Πάτρα. Το πρώτο όργανο με το οποίο ήρθατε σε επαφή ήταν το βιολί. Ήταν ένα βιολί. Όταν πήγα λοιπόν στην Πάτρα, πήραμε τα βιβλία της μουσικής και κάναμε μουσική. Υπήρχε μια χοροδία. Πήγα και στο οδείο. Και εκεί λοιπόν φάνηκε η έφεσή μου να συνθέτω, διότι αντί για να κάνω τις ασκήσεις μου, όπως κάνουν οι άλλοι, εγώ καθόμουν και αυτοσχεδίαζα πάνω στο βιολί και αυτοσχεδιάζοντα σιγά σιγά άρχισα να κάνω τραγούδι. Γιατί υπήρχε στο σπίτι μας μια ιεροτελεστία, θα το έλεγα. Του πατέρα μου του άρεσε πολύ στο τραπέζι να δίνει μια χαρά. Κατάλαβες. Πάντα. Ο πατέρας τι δουλειά έκανε? Ήταν διευθυντής νομαρχίας και κατέληξε ως διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπάλληλος ήταν. Είχε πολλές μεταθέσεις, γιατί νομίζω περάσατε από πολλές πόλεις στα παιδικά πολλές σας χρόνια. Ήταν μάλλον διότι ήταν βενζελικός και ανάλογα με τις αλλαγές τις κυβερνητικές πηγαίναν πιο γιατί πάνω. Γιατί μου είπατε πριν Τρίπολη, τώρα μου λέτε Κεφαλονιά. Ναι, ναι. Και ήταν και μεγάλες διαφορές, γιατί όταν ήταν γενικός διοικητής στην Ήπειρο, παίρναμε ένα ας πούμε ποσό 100. Μετά πήγαμε στην Κεφαλονιά 30, τόσο πολύ εκεί. Ήταν δύσκολη η ζωή μας. Λοιπόν, ο πατέρας μου λοιπόν του άρεσε πάντοτε στο τραπέζι να δίνει μια χαρά.
Είμαστε μια οικογένεια και τραγουδούσε τη μητέρα μου. Έπινε λίγο κρασάκι και άρχισε να τραγουδάει. Και μας άρεσε λοιπόν να καθόμαστε γύρω, δεν είχαμε τότε ραδιόφωνο και τραγουδάγαμε όλοι μαζί. Και λέγαμε τα τραγούδια Σμυρναίκα, η μητέρα μου, ο πατέρας μου κριτικά και τα της εποχής. Λοιπόν, η πρώτη μου σκέψη ήταν να πλουτίσω το ρεπερτόριο το οικογενειακό. Και το πρώτο τραγούδι λοιπόν, το «Γλιστράς καραβάκι, γλιστράς τον αφρό», θυμάμαι μάλιστα επειδή ο πατέρας μου δεν μπορούσε να κάνει τρίτη φωνή. Και όταν του δίνα εγώ τον τόνο και λέω να κρατήσει τη φωνή, άλλαζε τη φωνή του και έκλεινε τα αυτιά του. Λέω τον τόνο και έλεγε μία φωνή, έκλεινε τα αυτιά του κακόμερος. Εγώ ήθελα να ακούω την τριφωνία. Και η μάνα μου πρώτη, εγώ δεύτερη, ο πατέρας μου το ίσον. Εκεί με τα αυτιά του κλεισμένα. Αυτή τη σκηνή. Όταν λοιπόν έκανα το πρώτο τραγούδι, δεύτερο τραγούδι, ο πατέρας μου ήταν πολύ περήφανος. Και καλεί λοιπόν τους φίλους του Κυριακή για να παίξουμε συνθέσεις του Μίκη. Και ήταν αυτό. Αυτή έμεινε ακατάπληκτη. Λέω κι άλλα, κι άλλα. Είχα λοιπόν η πρώτη μου. Ήταν το πρώτο κοινό, το ήταν η οικογένεια. Η οικογένεια και οι στενοί φίλοι της οικογένειας. Πολλά χρόνια, ναι, πολλά χρόνια. Μάλιστα. Έτσι ξεκίνησα. Και πολύ δεν ξέρω βέβαια τι σημαίνει συνθέτης και αυτά. Δεν τα ξέραμε αυτά. Πότε ακούτε για πρώτη φορά κλασική μουσική? Κλασική μουσική ακούω από πολύ νωρίς, διότι... Δηλαδή, μου είπατε ότι τα πρώτα ακούσματα ήταν κριτικά τραγούδια, Σμυρναίκα τραγούδια. Ήταν... είχα την τύχη να έχω ένα θείο, αδερφό της μητέρας μου, ο οποίος υπηρετούσε στο προξενείο της Αλεξάνδρειας. Αυτός άλλωστε, επειδή ήταν πλέον Ευρωπαίος, όταν ήρθε στην Μυτιλίνη το 1928-29, ήμουν 4 χρονών, πρώτο πρόβλημα που έκανε είναι, δεν είναι ευγενικό να τον φωνάνε Μιχάλη. Μιχάλη. Μου έβγαλε Μίκη, αυτός με βάσισε Μίκη. Ήταν λέει πιο ευγενικό. Το δεύτερο είναι ότι μας έφερε ένα φωνόγραφο. Ένα φωνόγραφο ο οποίος κούρδιζε κανονικά, με το, δεν είχε χωνή, είχε ένα μεγάφωνο μέσα. Εκεί με τις αυτές τις βελόνες και είχε τρία άλμπουμ. Το ένα άλμπουμ είχε σύγχρονα ελληνικά τραγούδια. Το δεύτερο άλμπουμ είχε jazz. Εκείνη τη εποχή, την οποία ψάχνω να την βρω, διότι ήταν η original του 1925 κλπ. Καταπληκτική jazz. Και ο τίτλος ήταν όπερας. Η jazz με εγωίτευε, γιατί τότε χορεύανε και Foxtrot, χορεύανε όλους τους χορούς. Και εγώ από μικρό με βάζανε να έχω στο γραμμόφωνο για να το κουρδίζω. Και έβλεπα, ήταν τότε η μάνα μου, ήταν 20 χρονών όταν με γύρισε. Και καταλαβαίνετε, ήταν μια νεολαία η οποία χόρευε. Αλλά εγώ τους έβλεπα να χορεύουν Charleston και έβαζα αυτό. Μέσα λοιπόν υπήρχε βέβαια από τα μέσα στους κλασικούς δίσκους της όπερας υπήρχε και του Στράους που μου άρεσε πάρα πολύ αυτό διότι ακούγαμε πρώτη φορά αρμονίες. Αρμονίες δεν ακούγαμε την εποχή εκείνη. Ήταν όλα μονόφωνα. Έψαλαν στην εκκλησία, έψαλαν στο σπίτι, τραγουδούσαν μονόφωνα κλπ. Αλλά πρέπει να πω ότι οι όπερες, οι τραποσπάσματα από όπερες με φόβιζαν γιατί οι φωνές ήταν πάρα πολύ δυνατές. Και είχα πάρει ένα τόσο φόβο με την όπερα που μπορώ να σας πω, το λέω έτσι και δημόσια τώρα και ντρέπομαι, σπάνια πήγα στην όπερα ζωή μου. Έγραψα και όπερα και δεν πήγα, φοβάμαι. Έχω δηλαδή, άμα σου πει κάτι μικρός, αυτή η χοντρή που βγάζει εκείνη τη φορή, φωνή, ήταν κάτι τρομακτικό για μένα. Αλλά είχα αρχίσει από τότε να ακούω αυτή τη μουσική, αλλά φυσικά δεν ήταν κάτι που μπορούσε να μου καλλιεργούσε κάτι μέσα μου, το οποίο αργότερα φυσικά. Εξελίχθηκε. Όταν σκέφτομαι Μίκης Θεοδωράκης, αυτόματα έρχονται στο μυαλό μου οι μεγάλοι ποιητές. Συνδέθηκε η μουσική σας με τα ποιήματά τους, ήσασταν η γέφυρα από την οποία πέρασαν οι μεγάλοι ποιητές στον πολύ κόσμο. Ο Ρίτσος, ο Ελίτης. Μιλήστε μου για τη σχέση σας μαζί τους και μιλήστε μου κυρίως, αυτό που με νοιάζει, είναι ο τρόπος με τον οποίο εκείνοι υποδέχθηκαν τα τραγούδια σας και το γεγονός ότι ξαφνικά τα ποίηματά τους ήταν στο στόμα του κάθε απλού ανθρώπου. Φαντάζομαι ότι αυτό δύο τρόποι υπάρχουν να το υποδεχθεί κανείς, ή μεγάλη χαρά ή το ακριβώς αντίθετο συνέστημα, δηλαδή το να τρομάξει από αυτό που συμβαίνει. Από το ότι λες τώρα για τα αισθήματα των ποιητών. Τα δικά μου όμως καταλαβαίνεις ότι είναι μια απόλυτη ευτυχία και απόλυτη δικαίωση, διότι πραγματικά λατρεύω την ποιήση και η οποία τώρα είναι ακατανόητο για τα παιδιά με τα ηλεκτρικά παιχνίδια και τα ηλεκτρονικά μάλλον
τηλεοράσεις να φανταστούν ότι εμείς 15 χρονών για διασκέδαση απαγγέλαμε με ποιήση. Ήταν η διασκέδασή μας, δηλαδή ήταν η χαρά μας. Το είχαμε δει τόσο πολύ τελειοποιήσει αυτό. Μαθαίναμε απ' έξω. Εγώ είχα μάθει, ας πούμε, τον που λένε το γύφτο του Παλαμά, το δεκάλογο του γύφτου, το είχα μάθει απ' έξω. Τότε ανακαλύψαμε τυχαία συλλογές του Ρίτσου. Δεν είχε έρθει ο Ηλίτης ακόμα και ο Σεφέρης, είχε έρθει όμως ο Βρετάκος με τις κρυμάτσες του ανθρώπου. Ανακαλύψαμε τρεις συλλογές του Ρίτσου, η Αρενή Συμφωνία, το τραγούδι της αδερφής μου, Εμβατήριο του Ωκεανού. Τώρα θυμήθηκα ότι κάπου είχα διαβάσει σε μια συνέντευξή σας πόσο ο Παπανούτσος έκανε κάποια μαθήματα στην Τρίπολη για δασκάλους και ναι, τα παρακολουθούσατε. Πηγαίναμε και του δώσατε εσείς για πρώτη φορά ποίηματα, ναι, του Ρίτσου, τον οποίο δεν ήξερε. Δεν είχε διαβάσει ποίησή του μέχρι τώρα. Δεν ήξερε. Εμείς, ήταν και αυτό για μας μια μεγάλη ικανοποίηση πνευματική. Διότι ήταν διευθυντής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Είχαμε ένα συμμαθητή που πήγαινε και πήραμε άδεια να παρακολουθούμε τα παιδικά του μαθήματα. Αυτό τότε είχε γράψει την τριλογία του Πνεύματος, περί επιστήμης, περί τέχνης, περί ηθικής, τα μεγάλα βιβλία, τα οποία ρουφούσαμε εμείς όλοι. Και του πήγαμε στις συλλογές του Ρίτσου, τον οποίο μελέτησε και μας εξήγησε τις απειλές ο σουρεαλισμός, με μάλλον έτσι αρνητική διάθεση, αλλά υπόσχεσε ότι μέσα στην ποιήση αυτή βρίσκει ψήγματα χρυσού. Εμείς λοιπόν είχαμε η ομάδα δική μας, πηγαίναμε έξω από την Τρίπολη, σε ένα πύργο, όλα τα χτίσματα που είναι για την Τρίπολη είναι πύργους, τον πύργο του Μάκη του Γκάρλι. Και με λίγο, ξέρεις, λίγο ψωμί, μπομπότα, είχαμε λίγο τυρί και τέτοια πράγματα, κατοχή ντομάτες. Αυτό ήταν όλο. Είχαμε μαντολίνα και βιολιά για να κάνουμε τις συνθέσεις που έγραφα τότε, εγώ. Και το απογευματάκι είχαμε βρει ένα μεγάλο βράχο και ανέβαινε ένας επάνω και απήγγειλε το ποίημα αυτό και εμείς ακούγαμε κάτω. Το ονόμασε αργότερα ο βράχος του Ρίτσου. Τόσο πολύ ήταν σημαντικό. Το γεγονός ότι βοήθησε ώστε αυτή η ποίηση να πάει στα στόματα των Ελλήνων, ίσως είναι η μεγαλύτερη πραγματικά ικανοποίησή μου. Πώς αντιδρούσαν σε αυτό, Ελίτης, ο Σεφέρης, ο Ρίτσος? Σαν μικρά παιδιά. Σαν μικρά παιδιά. Βεβαίως. Ο Ρίτσος, που ήταν ο πρώτος, πρέπει να πω ότι το έπαιζε στο πιάνο το έργο του. Δεν είπε τίποτα, αλλά νομίζω ότι τον εξένησε η ερμηνεία του Πιθηκότση. Αλλά άλλωστε το ομολογεί και ο ίδιος, ότι έλεγε «Μα πώς αυτά τα ποίηματά μου θα πάνε στην ταβέρνα την ώρα που πήγαινε κλπ». Αργότερα είπε ότι «Μα αυτή είναι η δόξα, το γεγονός μέσα στην ταβέρνα με ακούν». Άλλαξε κάπως. Να καταλάβεις, ας πούμε, ότι ο Βάρνελης είπε «Δεν πειράζει, τώρα έχει πεθάνει καιρό κλπ». Αλλά είχε κάνει τους Μοιραίους και ο Χερόπουλος και δημόσια μετά τους Μοιραίους, που τραγούδησε όλος ο κόσμος, είπε «Θα προτιμούσα τους Μοιραίους του Χερόπουλου», ας το πούμε. Δηλαδή δεν είναι κακή από μέρος τους. Δεν μπορούσαν να ακούσουν τον ήχο του Μπουζουκιού και με το ότι αυτό συνεπάγεται. Το Μπουζουκιού ήταν δεμένο με το Λούμπε Προλεταριάτο, με το Χασίσι, όλα. Δεν μπορούσαν αυτό. Αλλά εφόσον όμως ήταν τόσο σπουδαίο έργο να θα αφήσουμε εμείς τα χέρια αυτών, έπρεπε να το πάρουμε να το ξευγενίζουμε. Πράγμα που προσπάθησα να το κάνω. Φυσικά ο Ρίτσος πίστη απολύτως, ερχόταν στις συναυλίες και απήγγειλε τα ποίηματά του. Και βέβαια όταν έγινε πλέον και η Ρωμιοσύνη, εκεί πλέον ήταν η μεγάλη του χαρά. Θυμάμαι ότι μετά από τη μεγάλη επιτυχία που είχαμε τα τραγούδια μας, παρότι τη μεγάλη δίωξη, αποφασίσαμε να κάνουμε μια συναυλία στο γήπεδο της ΑΕΚ. Ήταν παρακινδευμένο αυτό. Φυσικά υπήρχαν όλα τα απαγορευτικά μέτρα, αφού σταματήσανε και τον ηλεκτρικό σταθμό μέσα στην σύραγγα για να μην έρθουν ο κόσμος. Αλλά όταν πήγαμε με το Ρίτσο και τις γυναίκες μας, ήταν σχεδόν άδειο το γήπεδο. Ήταν πολλοί κόσμος καθισμένος στα χαφινία, κυρίως γυναίκες με μαύρα κλπ. Λέμε τι θα γίνει τώρα. Πήγαμε μέσα λοιπόν, πήγαμε στα αποδυτήρια, είχε φτάσει η ώρα, του λέω «Γιάννη, για πήγαινε έξω να δεις τι γίνεται». Βγαίνει κανείς. Λέω «Πάμε να κάνουμε κάτι», λέω, «το μαγικό, μια μαγεία». Λέω «Τι να κάνουμε, πάμε», λέω, «όλοι μαζί έξω, με δυο μας». Και βγήκαμε μαζί για αστειευόμενοι και λέγαμε «έλα λαέ, έλα λαέ». Όπως θα κάνανε οι ερυθρόντες, «έλα λαέ». Και ο του θαύματος γέμισε. Ίσως για τη μαγεία. Ο Ηλίτης πρέπει να πω ότι... ο Σεφέρης. Ο Σεφέρης, ο οποίος ήταν αμέσως μετά,
τον φαντάζεσαι τώρα το Σεφέρι με το πώς είναι να μου λέει. Γιατί ο Σεφέρης καταρχήν άκουσε την Αντιγόνη στο Covent Garden και ήθελε να κάνουμε μαζί ένα μπαλέτο. Είχε κάποιο. Και γι' αυτό με κάλεσε στην πρεσβεία. Γι' αυτό. Του λέω, ακούσατε, λέω, τα έργα που έχω κάνει με τους ποιητές. Μου λέει, έχω ακούσει, αλλά δεν τα ακούσει τα έργα. Λέω, θα σας φέρω. Εγώ πηγαινορχόμουν στο Λονδίνο γιατί έγραφα μουσική για φιλμ, αλλά το σπίτι μου στο Παρίσι. Το άλλο ταξίδι λοιπόν, του πηγαίνω τους δίσκους, προσπάθησα να είναι, φρόντισα να είναι μάλλον η Μούσχουρη, όχι ο Μπιθικός, να μην τον τσιγκλίσω πολύ. Και αμέσως λοιπόν είχε ένα μικρό τραπεζαρί έτσι αριστερά επάνω, μας είχε μαγειρέψει μαρό και είχε ένα τόσο μικρό καστοφωνάκι τόσο αυτό με τη διαδίσκα. Και δεν είχε βάλει την πρίζα και γονάτισε λοιπόν και αρκούδιζε και έλεγε «Μα πού είναι η πρίζα, μαρό» και έβαλε την πρίζα. Όταν λοιπόν το άκουσε, τότε αμέσως βγήκε και μου έδωσε όλα τα ποίηματά του, όλες τις συλλογές. Πάω στο Παρίσι, αμέσως μου άλεξε εκεί, έκανα μια μικρή επιλογή κλπ. Το ίδιο βράδυ, τις τρεις μέρες, είχα γράψει τα τέσσερα τραγούδια της Επιφάνεια. Του τηλεφωνώ ότι θα ξαναπάω, τούτη φορά μου είχε ετοιμάσει στο σαλόνι μεγάλο αυτό. Του τάπεζα λοιπόν στο πιάνο και την ώρα που παίζω το περιγιάλι άρχισε να γελάει η κυρία Σεφέρη. Αυτό σου ρωτήσει, τι έχει πάθει, λέει. Λέει, όχι με συγχωρείτε, λέει κύριε Θεοδωράκη, αλλά είναι τόση συγκίνησή μου, έχω μάθει να το ακούω από τον Γιώργο και τώρα το ακούω έτσι κλπ. Συγκινήθηκε πολύ, έκλαψε. Και φυσικά τα Επιφάνεια και το μυθιστόρημα του τα πήγα στο σπίτι του Επιχούντας και πάλι μου λέει, πάλι Θεοδωράκη, πάλι λέει, πώς το είπε, με ενοχλείς, με βασανίζεις, κάτι τέτοιο, μου δίνεις αυτή κλπ. Ήταν δακρυσμένος, ήταν Ασιάτης, δεν το δούνε πολύ, ήταν Μικρασιάτης μάλλον. Και ήταν πολύ ευθύγες. Και φυσικά με τον τελευταίο, ας πούμε. Πριν μου πείτε για τον Ελίτη, ναι. Να πω ότι έτσι λένε τουλάχιστον, ότι όταν κάτι σας συγκινούσε, η μουσική έβγαινε τόσο γρήγορα και τόσο αβίαστα από μέσα σας, που έκανε εντύπωση. Μου λένε, ας πούμε, ότι στους κύκλους τραγουδιών, στον επιτάφιο του Ρίτσου, γράψατε ουσιαστικά τα πρώτα 8 από τα ποίηματα. 20, τα 20. Και τα 20, μέσα σε ένα αυτοκίνητο μου ναι, και τα 20. Ότι ψώνιζε, έκανε ψώνια η γυναίκα σας, την ναι. Περιμένατε στο αυτοκίνητο και μέχρι να φτάσει είχατε γράψει ναι. Τα τραγούδια. Είναι αλήθεια αυτό. Από τα 20 τραγούδια επέλεξα τα 7, γιατί δεν χωρούσε περισσότερο το χαρτί. Γιατί έπρεπε να στείλω και τα στείλα στο Ρίτσο και στο Χατζηδάκι. Και τα γράψατε περιμένοντάς την στο αυτοκίνητο. Ναι, αυτά όπως επίσης μου έχουν πει για ταινίες. Ότι παρακολουθούσατε την ταινία που επρόκειτο να επενδύσετε μουσικά και ότι περίπου βγαίνοντας από την προβολή ψιθυρίζατε τη μουσική. Είναι αλήθεια αυτό. Δηλαδή με συγκινεί και ο στίχος και η εικόνα. Και αν εκείνη τη στιγμή έχω αυτή τη μουσική διάθεση, τότε και χτυπήσει ας πούμε ακριβώς τη φλέβα, βγαίνει μόνο του. Δεν έχω καμία προσπάθεια να κάνω. Και αυτό νομίζω είναι και στο τραγούδι. Το δείγμα δεν κατασκευάζει το τραγούδι. Το τραγούδι είναι ένα παιδάκι το οποίο βγαίνει ολόκληρο. Ή το γεννάζει ή το γεννάζει. Δεν βγαίνει με ηλεκτρόδια να του βγάζει ένα πόδι, να του βγάζει ένα χέρι, ένα κεφάλι, πώς γίνεται κλπ. Βγαίνει ολόκληρο. Ή βγαίνει ή δεν βγαίνει. Λοιπόν, αλλά πρέπει να προηγηθούν ορισμένα πράγματα για την εγκυμοσύνη. Δεν τα λέμε εδώ διότι δεν θέλουμε να κάνουμε σόκιν, αλλά κάπως έτσι είναι. Είναι μια εγκυμοσύνη. Είναι μια εγκυμοσύνη, είναι μια γέννηση. Γι' αυτό και το μυστήριο και γι' αυτό έχει διάρκεια το έργο τέχνης. Το έργο τέχνης. Έχει διάρκεια διότι, ας πάρουμε το πιο σημαντικό σε όλο τον κόσμο, ο Παρθενώνας. Δεν στέγει για τα μαρμαρά του, μέσα υπάρχει έμπνευση. Δηλαδή αυτός που το συνέλαβε, ο Εκτίνος ας πούμε, το συνέλαβε ακριβώς σαν ένα μωρό μέσα του. Και το αποκόνησε έτσι και ήταν τέτοια σπουδαία γέννηση που ζει 2.500 χρόνια. Αν το έκανε με μαθηματικούς υπολογισμούς, τελείως τεχνικά κλπ, μα το καλύτερο μάρμαρο να ήταν, θα είχε γκρεμιστεί, δεν έχει σημασία. Είναι αυτό το μυστήριο της γένεσης. Και αυτό υπάρχει φυσικά σε όλα τα φαινόμενα της ζωής και ευτυχώς στο έργο τέχνης. Γι' αυτό στο μένα τραγούδι δεν μπορεί να το κρύψεις. Ή είναι παιδί ολόκληρο ή δεν είναι παιδάκι. Αλλιώς είναι ένα ρομποτάκι. Το καταλαβαίνει ο κόσμος και το απορρίπτει. Αλλά στην έντεχνη μουσική, στη συμφωνική μουσική, σηκώνει πάρα πολύ τεχνικά μέσα.
Και εκεί γίνεται το μπέρδεμα και δεν ξέραμε πού αρχίζει και πού σταματάει η έμπνευση, πού η τεχνική και όχι. Πρέπει ένα καλό συμφωνικό έργο να είναι συσσωροποιημένο. Όσο έχει τεχνική, τόσο και έμπνευση. Αλλιώς δεν στέκει. Να γυρίσουμε στον Ελίτη. Θέλω να ακούσω και τις δικές του αντιδράσεις από την... από το γεγονός ότι ξαφνικά τα ποίηματά του βρέθηκαν στα στόματα όλων μας μέσα από τα τραγούδια σας. Ο Ελίτης ήταν ήδη προετοιμασμένος, διότι ο Ελίτης είχε προηγηθεί το... Είχε προηγηθεί ο Ρίτσος, είχε όλα αυτά, είχε μπει στον κόσμο, τραγούδισε όλο ο κόσμος κλπ. Και θυμάμαι, σαν και τώρα, ότι εκεί που πηγαίναμε στο Brazilian το πρωί όλοι για να δούμε ένα στο φίλο του άλλου, στο όρθιο έξω και πίναμε το εσπρέσο, με πλησίασε ο Ελίτης. Μου είπε ότι είχε ακούσει τα έργα αυτά και του άρεσαν πολύ και ότι έχει τελειώσει μια σύνθεση ποιητική την οποία γράφει πάρα πολλά χρόνια και νομίζει ότι με αυτό θα μπορούσε να με εμπνεύσει και να κάνουμε ένα έργο κοινό άλλων διαστάσεων. Εγώ δεν το έχω ακόμα πολύ συνειδητοποιήσει αυτό ότι πρέπει να περάσω σε μια άλλη μορφή, την ήθελα αυτή, διότι εμένα η προσπάθειά μου είναι να περάσω από το απλό στο πιο σύνθετο. Ήθελα ο απλός Έλληνας πολίτης να έχει τα εφόδια που είχε, ας πούμε, ένας αστός Ιταλός ή Γάλλος που του άρεσε ο Βιβάλι, του άρεσε ο Μότσαρτ. Δηλαδή, όχι μόνο το απλό τραγούδι, αλλά και τον κύκλο τραγουδιών και το ορατόριο, ακόμα και τη συμφωνία και την όπερα. Έκανα αυτή την προσπάθεια, χρόνια την κάνω συνειδητά. Λοιπόν, λέω βεβαίως, του έδωσα τη διευθυνσή μου. Πάω στο Παρίσι γιατί έφυγα την άλλη μέρα. Σε μία εβδομάδα ήρθε ο ταχυδρόμος. Μου έφερε λοιπόν το Action ST. Το ρούφιξα. Το ρούφιξα και δεν ξέρω, δηλαδή έκανα και τις επιλογές γρήγορα γιατί όλα τα ποίηματα, άλλα μου μιλούσαν, άλλα δεν μου μιλούσαν κλπ. Της δικαιοσύνης ή λοιπόν, ένα το χειριδόνι το είδα. Και πρέπει σε μία εβδομάδα να τελείωσα, γιατί πρέπει να πω ότι το τρίτο μέρος είναι ιδέα του Ελίτη. Εγώ έκανα τα δύο πρώτα μέρη. Και το τελείωσα. Αργότερα συνεργαστήκαμε με τον Ελίτη με ένα τραγούδι ανάμεσα Σύρο και Τζιά κλπ. Και θυμάμαι ότι εγώ δίσταζα ως προς τη μορφή που να του δώσω. Ήξερα ότι ο κόσμος δεν θέλει βιολιά, δεν θέλει κοντραπούντα, δεν τα μπορεί αυτά. Τι θα κάνω. Θα πάω. Εγώ ήθελα να κρατήσω την επαφή με τον κόσμο, να το πάω σιγά σιγά. Για να γίνει αυτή η ενορχήστρωση τελικά ισορροπημένη, που να έχω τα μπουζούκια, να έχω και την ορχήστρα, να έχω και τη χοροδία, να έχω τον ψάλτη. Ο αναγνώστης ήταν η δική μου ιδέα, γιατί ήθελα να ακούει ο κόσμος τα λόγια του Ελίτη, όπως το Ευαγγέλιο στην Εκκλησία. Ο Ελίτης είπε μια κουβέντα στα γράμματα που ανταλλάσσαμε. Μια λαϊκή λειτουργία. Ήθελε μια, όπως το Βυζάντιο, μια λαϊκή λειτουργία. Αλλά εγώ έψαχνα πάντοτε, δεν μπορούσα να βρω την ενορχήστρωση. Εν πάση περιπτώσει, θυμάμαι ότι το 1962 τον κάλεσαν να έρθει σπίτι. Ήρθε μαζί με τον Λέοντα τον Καραπαναγιώτη και με τον Γιώργο τον Σαββίδη. Είχαν φέρει ένα μεγάλο ρεύοξ και του έπαιξα όλο το Action ST, το οποίο το έχει κάπου στα υπόγειά του ο Λέοντα Καραπαναγιώτης. Ο τόσο σημαντικός δημοσιογράφος. Ναι, μου το είπε μια μέρα. Αλλά ακόμα δεν προχωρούσα προς την. Οπότε όταν τελείωσα, ας πούμε, είχε περάσει ο χρόνος και κατάλαβα ότι είναι όριμος ο κόσμος τώρα. Είχα και ένα μπλέξιμο διότι η δισκογραφική εταιρεία, η Columbia τότε, αρνήθηκε να το κάνει διότι αυτός είχε μάθει με 10 όργανα να κάνει το δίσκο του. Σου λέει τώρα 70 όργανα, τι μόδα είναι αυτή, θα με πετάξει έξω όλο το budget, δεν θέλω. Και αρνήθηκε, αλλά είχα ένα συμβόλαιο μαζί τους που έλεγε ότι είναι υποχρεωμένο να κάνει ένα συμφωνικό έργο το χρόνο και το πέρασα ως συμφωνικό έργο. Ήταν τέτοια υποτίμηση της προσπάθειάς μου από την εταιρεία, ώστε μας πήγε στο στούντιο Α, όπου δεν υπήρχε αίθουσα φωνοληψίας κανονική. Έγινε φωνοληψία στο Περφορέ. Το Action ST γράφει στο Περφορέ. Ξέρετε, είναι η γραμμή της ταινίας που είναι για τις ομιλίες, όχι για μουσική. Εκεί γράφει και το Action ST. Αλλά εγώ επέμενα. Λοιπόν, ποια ήταν η προσφορά του Ρίτη, ήταν κάθε μέρα εκεί. Τα χωρικά αυτά, αυτός τα διεύθυνε. Είμαστε μαζί, κάναμε μεγάλη πάλι. Μετά βάλαμε τον Τσαρούχη μέσα και ήρθε και ο Τσαρούχης και μας έκανε αυτό, το ψάχναμε κλπ. Ήταν ένα συλλογικό έργο. Και όταν τελείωσε πλέον, είχα και τελευταία κριάδα, διότι ο ιδιοκτήτης της εταιρείας το πήγε σε ένα κύκλο τέλος πάντων διανοημένων κλπ. Ο οποίος το απέρριψε. Λέει, μην το βγάλεις αυτό, λέει, θα γίνουμε ρεζίλοι. Και επηρέασε λίγο και τον Ελίτη, μου λέει, μήπως είναι τόσο κακό και δεν πρέπει να το βγάλουμε. Όχι, θα το βγάλουμε. Θα το...
Διότι είχε ατέλειες, δεν μπορούσε να βγει με τέτοια τα μέσα να βγει από το. Αλλά βγήκε η πνοή του έργου. Θυμάμαι δε μάλιστα ότι όταν κάναμε το ένα το Χελιδόνι, γιατί τα λαϊκά τα κάναμε στην Κολούμπια κάτω, και ήρθε ένα σχολείο. Και δηλαδή ήταν το στούντιο. Και ήταν παιδάκια 10 ετών. Λέω, καθίστε μέσα. Μου λέει ο Κανελόπουλος, κύριε, θέλουν να πάρει την ανάσα τους. Δηλαδή πιστεύω στο τραγούδι μέσα θα υπάρξει η ανάσα των παιδιών. Όταν ακούτε το ένα το Χελιδόνι, να σκεφτείτε ότι ήταν 100 παιδάκια τα οποία ανάσανε. Τρομερό. Και αυτά είναι σημαντικά όλα αυτά. Φαίνεται λίγο αστεία, αλλά είναι πολύ σημαντικά. Δεν είναι καθόλου αστεία. Έτσι. Δεν είναι καθόλου αστεία, γιατί είναι το κλίμα της δημιουργίας μιας ολόκληρης εποχής. Που δεν ξέρω αν θα το ξαναζήσουμε. Και αυτό πέρασε. Βλέπετε η αλήθεια πώς. Θα το ξαναζήσει η πατρίδα αυτό. Θα γεννήσει δηλαδή άλλον Μίκη Θεοδωράκη, θα γεννήσει άλλον Χατζηδάκη, θα γεννήσει Ελίτη, θα γεννήσει Σεφέρη στο μέλλον, θα γεννήσει Ρίτσο. Ξέρετε, το θέμα των φιλοσόφων, των καλλιτεχνών κλπ. Άμα το δει κανείς έτσι στην ιστορική του διάρκεια, είναι πολύ παράξενα πράγματα. Παίζει ρόλο και η συγκυρία, δεν παίζει. Συγκυρία, ναι. Δεν ξέρω μόνο. Δηλαδή. Εγώ το η λέω, εποχή. Εγώ το λέω ιστορική. Οι ενδάσεις, ιστορική, οι πολιτικές. Ιστορική γενετική. Βλέπετε τώρα η Γερμανία, ένα έθνος το οποίο έβγαλε τους μεγαλύτερους μουσικούς και εδώ και 1,5 αιώνα δεν βγάζει κανένα. Όταν λέμε η ιταλική τέχνη, η όπερα, εννοούμε 5 μουσικούς. 5 οι οποίοι έζησαν μαζί σε ένα διόρθωμα την περασμένη ώρα και τώρα δεν υπάρχει τίποτα. Χάος. Ζούμε με αυτά. Οι αρχαίοι Έλληνες ήταν, πώς ήταν, 50 φιλόσοφοι κλπ. Και είναι μια ιστορική γενετική και νομίζω ότι είναι καλύτερα να μην ξέρουμε, όπως και για την γενετική, ας πούμε, να μην ξέρουμε πότε βγαίνουν και πότε δεν βγαίνουν. Φυσικά παίζει ρόλο οι συνθήκες, παίζει ρόλο οι κοινωνικές συνθήκες. Θα γίνεις δικιά μου πριν έρθει η νύχτα. Τα χλώμα, τα φώτα πριν ρίξουν τη νύχτια. Θα γίνεις δικιά μου. Να ρωτήσω για τη γυναίκα σας. Δεν μιλάτε πολύ για αυτήν και η ίδια έχει επιλέξει να μην προβάλλετε, να μην είναι στην πρώτη γραμμή. Να ρωτήσω για αυτή τη σχέση. Πρέπει να είναι μια σχέση που έχει περάσει μέσα από πολλές δυσκολίες, πολλές δεκαετίες. Με ξορίες, με φυλακίσεις, με περιόδους που ζήσατε ζόρικα. Μου είπατε πριν για το Παρίσι και για τα λεωφορεία αυτά στα οποία έμεναν οι άνθρωποι που δεν είχαν τη δυνατότητα να μείνουν σε σπίτια. Τι σχέση είναι αυτή, τι γυναίκα είναι αυτή? Ναι, να σας πω, εγώ στα θέματα αυτά των προσωπικών σχέσεων πάντα είχα μια σεμνοτυφία. Το ίδιο και η γυναίκα μου, ας πούμε, και μεγάλη ακόμα, δημόσια δεν ήθελα να την πιάνουν ούτε έναν καζέ. Είχαμε αυτή την αγωγή. Είμαστε λίγο. Και πιστεύω και κάτι άλλο, ότι τα πολύ προσωπικά αισθήματα είναι τόσο πολύτιμα που δεν πρέπει να τα δίνει κανείς προς τα έξω. Τη γνωρίζετε 58 χρόνια. Τη γνωρίζω 58 χρόνια, από το 43, έτσι δεν είναι? Τη συνάντησα το 43, ναι. Και το 44, ένα 43 είχαμε μια γνωριμία και από το 44 ήταν και πήγαμε σε ένα μάλιστα συναυλία στο Δίο του Ηρώδου, ακούσαμε την ποιμενική του Μπετόβεν. Και μετά αποφασίσαμε να πάμε με τα πόδια στην Νέα Σμυρνή από το Δίον του Ηρώδου. Πέρασαμε μέσα από το πάρκο του Φιλοπάπου, ακριβώς απέναντι από εκεί. Και εκεί απλώς την αγκάλισα και τη φίλησα έτσι πολύ.
συμβολικά θα έλεγα κλπ. Και μάλιστα θύμωσε και εκείνη. Το θεώρησε πάρα πολύ που τον φίλησε έτσι συμβολικά. Και πήγαμε μάλιστα όλη την Ιασμήνη κάπως ήταν θυμωμένη. Δεν ήθελε να μου μιλήσει, διότι το θεωρούσε ότι είναι βάρβαρο αυτό. Δεν ήθελε. Ήθελε μια σχέση και η πνευματική ιδέα, ότι έτσι ήταν οι άνθρωποι εκεί. Από τότε δεθήκαμε και ήταν τόσο έτσι. Τα γνώτα μας τέριαζαν πολύ. Έζωσε και αλληλοσυμπληρωνόμαστε. Εγώ ήμουν αυθόρμητος, ήμουν. Πιο εκρηκτικός. Πιο εκρηκτικός κλπ. Η Μυρτώ είναι πάντοτε έτσι. Στον εαυτό της προσεκτική, το τι θα πει, το πώς θα το πει κλπ. Μεθοδική. Άλλωστε σπούδασε γιατρός. Ήταν στο. Στο Hôpital Curie, θεραπεύτρια, γιατρός, θεραπεύτη του καρκίνου με το κουβάλτιο και μπορούσε να έχει μια πολύ μεγάλη καριέρα. Πρέπει να πω ότι εδώ φάνηκαν, ας πούμε, και οι δυσκολίες που έχουν οι άνθρωποι να κάνουν μια απόφαση. Και θυσιάστηκε εκείνη, δεν μπορούσε, λέει, έχουν έναν άνθρωπο που πρέπει να έχει κάποια γυναίκα πλάι του. Και θυμάμαι πόσο ήταν τραγικό για αυτή όταν πήρε την απόφαση, πολλές μελέτες τις κατέστρεψε. Και αφοσιώθηκε πλέον σε μένα και στα παιδιά. Από εκεί διατηρεί μια πικρία, διότι από μικρή ήταν φιλόδοξη, ήθελε να κάνει κάτι η ίδια. Όταν της πρότεινα, ήταν να τα παντρευτούμε, ούτως ζητούσε καθόλου. Δεν ήθελε καν να παντρευτούμε. Δεν ήθελε. Ήθελε να, και την πήρα με ένα εκβιασμό. Όταν πήρα τα πρώτα 5 χιλιάρικα, πήγα στους πεθερικά μου και λέω: Είναι Τετάρτη, παντρεύουμε καθόλου. Αυτή τα χάσανε, ήρθε αυτή, έξω όχι ποτέ. Και την υποχρέωσα να παντρευτούμε μία Τετάρτη με κουμπάρμα στο. Τετάρτη ποτέ. Στον Περιάνη, ναι. Πήγαμε εκεί σε μία τρίτη κατηγορία γάμου, παντρευτήκαμε. Αλλά νομίζω ότι δεν μετάνιωσε και εκείνη, διότι το ξέρεις, το πιο σπουδαίο πράγμα είναι και μια θέμα τύχης, να βρεις έναν σύντροφο τον οποίο μπορεί να ζεις τόσα χρόνια μαζί. Τώρα έχουμε ζήσει τόσα χρόνια μαζί που δεν μπορούν να φανταστούν πλέον. Άλλωστε είναι μια τέτοια ηλικία που είναι και λίγο δραματική η ζωή μας, διότι δεν μπορούν να φανταστούμε ένας χωρίς τον άλλον. Είναι πολύ δραματικό. Αν μην τα λέμε αυτά, αρκετά είπαμε. Γιατί θα θυμώσει η Μυρτώ, όχι τίποτα άλλο. Κάπου διάβασα, νομίζω σε μια συνέντευξη στο Γιώργο Λιάνη, στο V Magazine, να κάνετε μια δήλωση η οποία με συγκλώνησε. Με άγχωσε και με μουσφίξε το στομάχι. Του λέγατε, δεν θέλω να πηγαίνω στο εξωτερικό, να κάνω συναυλίες, να κάνω πράγματα, γιατί φοβάμαι μην φύγω από τη ζωή μακριά από την Ελλάδα. Ναι, ναι. Τι είναι τούτο τώρα? Καλά, οι άνθρωποι που έχουν ζήσει στο εξωτερικό θα με καταλαβαίνουν, απόλυτα. Διότι ο κάθε Έλληνας, νομίζω, που είναι πραγματικός Έλληνας, ζει στο εξωτερικό, υποφέρει. Αν ξέρετε τώρα είναι καλή ή κακή ή ξένη, δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι θέλει να είναι στην πατρίδα του. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, αν ένας άνθρωπος ζωντανός δεν μπορεί να φανταστεί να ζει στο εξωτερικό, πεθαμένος δεν θέλει ποτέ. Αυτό είναι κάτι τρομακτικό. Είναι τραγικό. Να είμαι, ας πούμε, θα πω λίγο μακάβρια πράγματα, δεν πειράζει. Όμως τα λέω έτσι, αυτά σαν νεκροταφείο και να είναι πλάι μου να είναι Γερμανοί ή Γάλλοι. Απίστευτο αυτό, τίποτα. Δεν είναι. Εδώ η πατρίδα μου, οτιδήποτε να είναι. Κλέφτες, λοποδίτες, καλοί, κακοί, δεξιοί, αριστεροί, είναι Έλληνες. Εδώ είμαστε καλά. Και πραγματικά είναι σε μια ηλικία που δεν ξέρω τι μπορεί να μου συμβεί. Δεν θέλω να φύγω, δεν πάω στο εξωτερικό. Τώρα έχω πάλι μια πρόκληση να πάω στη Γαλλία. Παίζει ο Ξαρκάκος τον επιτάφιο εκεί. Θέλω να πάω στο Παρίσι, δεν ξαναπάω, δεν βγαίνω έξω. Δεν θα βγω έξω. Είστε εξοικειωμένος με την ιδέα του θανάτου? Θέλω να πω με την ιδέα, καταρχήν να ρωτήσω αν πιστεύετε στο Θεό. Να ξεκινήσω από αυτό. Ποια είναι η σχέση σας με τη θρησκεία? Ναι, δεν πιστεύω ότι, όπως με την έννοια που την πιστεύουν, ας πούμε, οι Μαμεθανοί, οι Χριστιανοί, για ένα ανθρωπόμορφο, ας πούμε, υπέρτατο όν, το οποίο έχει μέσα σκέψη του όλους τους ανθρώπους της γης, όλα τα ζώα, όλα τα φυτά, όλα αυτά και επεμβαίνει σε αυτά. Αυτά δεν τα πιστεύω. Εγώ είμαι θρήσκος από μια άλλη άποψη, δηλαδή με την έννοια ότι δεν θέλω να πιστεύω ότι είναι μόνο ζωική η ζωή μας κλπ. Γι' αυτό εφεύρα, αν θέλετε, μόνος μου το νόμο της συμπαντικής αρμονίας. Πιστεύω δηλαδή ότι, και δεν είναι επιστημονικά πλέον αξιοκριβωμένο αυτό, ότι όλα υπάρχουν, όλα στο σύμπαν είναι αρμονικά κλπ. Ένας
ένας επιστήμονας στην Πάτρα, μου λέει: «Κύριε Θεοδωράκη, το διάβασα τη θεωρία σας. Ξέρετε, λέει, τι γίνεται εκεί επάνω, λέει, τι κακό γίνεται και τι σφαγή γίνεται. Δεν υπάρχει καμία αρμονία. Τρώνε ο ένας τον άλλον κλπ». Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το ηλιακό σύστημα που βλέπουμε εμείς ναι. έχει μία αρμονία. Έχει αρμονία. Είναι τρομακτικό να βλέπεις τον Κρόνο, ας πούμε, ο οποίος να χορεύει. Ωστόσο, με την παράδοση της Ορθοδοξίας έχετε σχέση. Άλλο αυτό. Και η μουσική σας έχει σχέση. Άλλο αυτό. Άλλο αυτό, διότι η Ορθοδοξία είναι συμφασμένη με την ελληνική ζωή και την παράδοσή μας. Είναι συμφασμένη και η Εκκλησία είναι συμφασμένη. Στην Εκκλησία μας βαφτίζουν, εκεί παντρευόμαστε, εκεί πεθαίνουμε. Είναι κάτι που είναι μέσα στο αυτό. Αλλά και η Ορθοδοξία, δηλαδή ο εξελληνισμός του χριστιανισμού κλπ. Είναι κάτι το οποίο κάπως τον λύτωσε ή τον έφερε πιο κοντά μας από αυτή τον Ιουδαϊσμό με τον Ιεχωβά, έναν άντεκτο Θεό κλπ. Εδώ ο Χριστός είναι σαν Απόλλων, ένα παιδί που θυσιάζει για τους άλλους. Πιστεύει στην αγάπη, πιστεύει στην αλληλεγγύη, σου λέει έχουν δύο γειτόνες να δίνει τον άλλον. Όλα τα πράγματα αυτά είναι πολύ, πολύ προωθημένα και πολύ κοντά μας. Αλλά βέβαια παραμένω ελληνιστής από την άποψη βέβαια της κοσμοθεωρίας, διότι πιστεύω ότι αυτός ο μονοθεϊσμός, ο οποίος είναι ταυτόσιμος και ο Ιουδαϊσμός και ο Χριστιανισμός και ο Ισλαμισμός, έχουν ένα θεό του μονοθεϊκό. Από εκεί κατά τη γνώμη μου βγαίνει όλη η πυραμίδα της εξουσίας. Από εκεί καταπιέζονται οι άνθρωποι. Διότι σου λέει και κάτι άλλο. Ότι εσύ και γεννήθηκες αμαρτωλός. Γιατί γεννήθηκε αμαρτωλός? Ότι έχεις ένα σώμα το οποίο πρέπει να το μισήσεις, πρέπει να το παιδεύεις. Γιατί να παιδεύεις το σώμα? Οι αρχαίοι θεοί μας έλεγαν ότι γεννήθηκες για να ευτυχείς. Το σώμα σου ό,τι ωραίο έχεις. Χαρά της ζωής. Είναι τελείως διαφορετικές φιλοσοφίες. Λοιπόν, και νομίζω ότι αυτή η αντίφαση ανάμεσα σε αυτή τη μία τη μονοθεϊκή κοσμοθεωρία και την ελληνιστική υπάρχει πάντοτε. Υπάρχει πάντοτε και πρέπει εμείς να είμαστε, αν σήμερα υποφέρομαι και επειδή το κάνεις, θα το κάνω εγώ να έρθω στην επικαιρότητα, γιατί βλέπεις είμαι και λίγο προβοκάτορας, έτσι, αρέστερες, λάμπεις ολόκληρες. Λοιπόν, υποφέρομαι σήμερα εμείς οι Έλληνες. Γιατί υποφέρομαι? Διότι οπωσδήποτε είμαστε όλοι εναντίον των Τάλιμπαν. Δεν υπάρχει θέμα, ας πούμε, στους φανατικούς όλους αυτούς που κυλάνε, δεν τους θέλουμε. Είναι κάτι το... Δεν έχουμε πάρει και τίποτε από τον πολιτισμό τους, από τον πολιτισμό ιδιαίτερα των ο φανατισμός. Αμερικάνων. Κάποια πράγματα έχουμε πάρει. Αυτός ο φανατισμός που είναι δεν είναι κάτι. Ο τρόπος με τον οποίο φέρονται στις γυναίκες τους, στα παιδιά τους. Απίστευτα πράγματα. Και από την άλλη μεριά όμως, όταν ο Μπους λέει σταυροφορία, εγώ παγώνω. Παγώνω ως Έλληνος, Ορθόδοξος, ως Βυζαντινός. Παγώνω. Διότι μου έρχεται στο νου μου άλλα πράγματα. Διότι ενώ από τη Δύση έχουμε πάρει πολλά πράγματα που λες και εσύ, πήραν τη δική μας δημοκρατία, την πήγαν από εκεί, κάπως την κάνουν σήμερα, που είναι πιο ανθρώπινη. Ο δικός μας πολιτισμός είναι πολιτισμός της Ανατολής. Ναι. Έστω και αν θέλουμε να την ονομάσουμε καθημάς Ανατολή, ναι, όπως τη λέει η Εκκλησία. Αλλά όμως και τα σπέρματα για να γίνει ο δυτικός πολιτισμός. Δηλαδή η φιλοσοφία, η πολιτική. Η τέχνη είναι δικά μας αυτά όλα. Ακούω αυτές τις μέρες σε διάφορα παράθυρα, με τον οποίο τη φιλοσοφία δεν συμφωνώ, γιατί εμφανίζουν έναν πόλεμο μουσουλμάνων χριστιανών, το οποίο το θεωρώ αδιανόητο να γίνεται δημοσιογραφικά. Ακούω μουσουλμάνους να μιλούν με σεβασμό για τους Ορθοδόξους χριστιανούς και με αγάπη. Εντός εισαγωγικών θα έλεγα ότι μας θεωρούν ξαδέρφια τους, και ότι σε αυτό παίζει ρόλο το γεγονός ότι ταλαιπωρηθήκαμε κι εμείς κι αυτοί από τις σταυροφορίες. Σταυροφορίες. Σήμερα διάβαζα έτσι με ευκαιρία που θα ερχόμουν, αλλά δεν το έφερα. Μια φράση για τη σταυροφορία του 1204, όταν μπήκανε 9 Απριλίου. Μπήκανε στην πόλη και λέει αυτός ότι οι ταλαιπωρίες, τα βασανιστήρια, οι κακουχίες που πέρασαν οι Βυζαντινοί με τους Φράγκους δεν έχουν καμία σύγκριση με αυτά που πέρασαν με τους Τούρκους. Ήταν δηλαδή, νομίζω, ότι το σοκ το οποίο πάθαμε, το εθνικό σοκ, το οποίο μπήκε και στο έργο μας μέσα από τις σταυροφορίες, είναι αυτό που μας έχει κουμπωμένο απέναντι σε αυτό που λέμε φραγκοκρατία. Φράγκους, βέβαια, μετά ακολούθησαν φραγκοκρατία, ακολούθησαν όλα αυτά. Και θέλω να πω ότι, για να τελειώσω αυτό που ξεκίνησα, ότι είναι η δύσκολη θέση, διότι εμείς
ψυχικά, αν θέλεις, πολιτισμικά, δεν μπορεί να είμαι θα. Ούτε με τους Τάλιμπαν, ούτε όμως και με τον Μπους αυτή τη στιγμή, με τη σταυροφορία, με όλους αυτούς οι οποίοι με ένα σταυρό, τουλάχιστον στους δύο τελευταίους αιώνες, έχουν κατασφάξει την ανθρωπότητα. Ναι, σύγκρουση πολιτισμών. Αν είναι δικός των πολιτισμών κλπ. Οι οποίοι είναι, γιατί και ο ένας είναι φανατικός και ο άλλος είναι φανατικός. Ο ένας είναι τυφλά φανατικός, ο άλλος θέλει να πάρει και την επικάλυψη μιας νομιμότητας. Πάντως αλλά αυτό ποια που νομιμότητα έγινε εκεί μιλάμε. Ήταν τρομερό. Αυτό που έγινε εκεί. Το να σκοτωθούν τόσοι αθώοι άνθρωποι την ώρα της δουλειάς τους. Ναι, εγώ να σου πω κάτι. Είδα βέβαια αυτό το πολύ άκουσα το Διονύση Σαββόπουλο να λέει πριν από κάποια συναυλία του ότι αφού είδα το χτύπημα στην τηλεόραση και πέρασα το πρώτο σοκ, ήρθε μια φωνή από μέσα μου που μου είπε περίπου καλά τους κάνουνε με αυτά που έχουν κάνει και οι ίδιοι στο παρελθόν. Και αμέσως λέει, της είπα της φωνή, σκάσε. Εμείς οι αριστεροί, οι άνθρωποι προέρχονται από αυτό το χώρο, είπε ο Διονύσης Σαββόπουλος για τον εαυτό του, πρέπει να έχουμε ανθρωπιά. Δεν μπορεί να κάνουμε συμψηφισμό. Τι λέτε? Εγώ να σου πω κάτι. Πραγματικά άνοιξα την τηλεόραση και νόμιζα ότι είναι κάποιο φιλμ. Δεν μπορούσα να το καταλάβω αυτό. Όταν συνειδητοποίησα ότι αυτό είναι πραγματικότητα, στην αρχή ήταν εικόνα πολύ μακριά. Και έβλεπα κάτι το απίστευτο και θεαματικό. Όταν όμως έκανε zoom η εικόνα απάνω σε έναν άνθρωπο ο οποίος είχε ένα σεντόνι και το έκανε έτσι ένα άσπρο πανί στον εκατοστό όροφο επάνω, και όταν έβλεπα μετά κάτι να πέφτουν κάτω και ήρθα πολύ κοντά, ήταν πραγματικά πιασμένοι με χέρι άνθρωποι και πάνω. Ξέχασα όλα αυτά τα πράγματα, ξέχασα το θεαματικό, ξέχασα πώς να πούμε το ότι καλά να πάνω, ξέχασα όλα αυτά. Εγώ μπήκα μέσα στο πετσί αυτών των ανθρώπων και σκέφτηκα ότι αυτός ο θάνατος ήταν πάρα πολύ μεγάλο, πολύ, πολύ δύσκολος, ήταν άσχημος θάνατος. Δηλαδή θα πίνουν καλή θάνατη. Ξέρεις, καμιά φορά όταν σκοτώνουν την ώρα που δεν πίνεις τον καφέ σου, μπορεί να το ξέρεις και ότι πέθανες. Κατάλαβες? Εδώ όμως αυτοί οι άνθρωποι, σκέψου έναν άνθρωπο εκεί επάνω, σιγά σιγά να αρχίζει να θερμαίνεται αυτό και να μην ξέρει τι να κάνει, να καεί ή να πέσει από το 500. Φοβερό πράγμα. Και η πτώση αυτή η οποία ήταν πολύ μεγάλη. Πολλοί άνθρωποι, ξέρεις, πεθαίνουν πριν φτάσουν στο έδαφος. Γιατί είναι φοβερό, τρομακτικό. Εγώ δεν σκέφτηκα. Σκέφτηκα ότι είναι απάνθρωπο αυτό. Είναι απάνθρωπο. Και οτιδήποτε να έχεις, όσο να έχεις, πώς να σου πω, δίκαια και αυτά κλπ. Δεν έχεις δικαίωμα, κατά κάποιο τρόπο, να χτυπάσεις με αυτή απανθρωπιά ανθρώπους απλούς κλπ. Οι οποίοι δεν σου φταίνε σε τίποτα. Αυτά σκέφτηκα. Τώρα που είχε πέρα οι αναλύσεις κλπ. Δεν πρέπει να γίνονται αυτήν την ώρα. Εν θερμό. Δηλαδή, να σου πω ένα παράδειγμα. Υπάρχει μια βεντέτα, έτσι. Και υπάρχει κάποιος ο οποίος είχε σκότει κάποιον άλλον και τον σκότωσαν. Έτσι. Και εσύ πας στο σπίτι, αυτοκίνημα, άνω από πάνω και έχει το παιδί. Δεν μπορείς εκείνη τη στιγμή να λες στην μητέρα ότι μα ξέρεις, μα και ο ήταν δολοφόνος ο γιος σου, έκανε αυτό. Δεν πάει. Είναι, σήμερα είναι τέτοια η ψυχολογία γενικά. Που πράγματι πρέπει να το λάβουμε και αυτό υπόψη. Και σε αυτό εγώ θέλω να πω ότι όλοι αυτοί οι οποίοι βγαίνουν και κάνουν τις υπερεπαναστάτες ή θέλουν να πάρουν εκδίκηση τώρα, εγώ δεν ξέρω τι κάνανε την εποχή της Χούντας ή τι κάνανε την εποχή των μεγάλων δοκιμασιών. Όταν μας χτύπαγαν οι Αμερικάνοι εδώ με τα τάγκς και λοιπά, τότε ήταν η ώρα τους να βγουν και να φωνάξουν κάτω οι Αμερικάνοι ή κάτω η Χούντα κλπ. Δεν το ξέρω να το κάνουν αυτό. Αυτή είναι για μένα πολύ φτηνή επίδειξη επαναστατικότητας και πατριωτισμού. Ένας υπεύθυνος λαός σε μια στιγμή πένθους για έναν άλλο λαό λέει πενθώ. Τώρα γι' αυτό. Κλείνει το θέμα αυτό, από εκεί και πέρα αρχίζει να λύσει του σοβαρά, γιατί όλοι τα ξέρουμε. Δεν ξέρουμε τώρα ποιες είναι οι ευθύνες του μένουν και τα ξέρουμε. Σε μια άστα να περάσει αυτό, μετά θα δούμε τι φταίει, πώς φταίει κλπ. Δεν έδωσε καλή εικόνα και σε αυτό δεν βοήθησαν και τα μαζικά μέσα ενημέρωση. Δηλαδή πρέπει σε ορισμένες κρίσιμες στιγμές να σκεφτόμαστε και λίγο πατριωτικά. Έτσι είναι. Έτσι δεν είναι. Δεν σκεφτήκαμε πατριωτικά. Αυτό είναι που με στενοχωρεί. Απ' την άλλη μεριά, σου λέω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα μια, όπως λέγει ο Πυθικός, μια ψυχολογία. Δηλαδή, έχουμε μια άσχημη ψυχολογία. Και είναι αυτό που σου λέω, ότι εμείς δεν είμαστε έτοιμοι να ακολουθήσουμε μια σταυροφορία με τους παλιούς σταυροφορείς στη στιγμή που μπήκε το κερασάκι απάνω ο ίδιος ο Πάπας πλέον. Αυτό είναι τρομακτικό. Όταν άκουσα ότι ο Πάπας ευλογεί τους σταυροφόρους, δεν σταμάτησαν στις
7 σταυροφορίες του Μεσαίωνα, για σκέψου τη σταυροφορία του Χίτλερ. Σταυροφορία έκανε και ο Χίτλερ για την Άρια Φυλή, για την Άρια αυτά, τη σταυροφορία των Γάλλων, όταν σφάζαν τους Αλγερινούς, των Άγγλων, τι έχουν κάνει. Λοιπόν, είναι σταυροφόροι αυτοί, οι οποίοι έχουν τόσο γεμίσει με τόσο δάκρυα και με αίμα την ανθρωπότητα, που δεν έχουν δικαίωμα να μιλούν. Αλλά βέβαια, εμείς τι να κάνουμε, είμαστε στην ουρά τώρα αυτού του τέρατος που λέγεται σταυροφόρη. Τι να κάνουμε, είναι πολύ δύσκολη η υπόθεση. Δεν μπορώ, δεν έχω αυτή τη στιγμή εγώ, ψάχνω να βρω μια άλλη λύση. Αν είχατε την έλεγα, δεν την έχω. Και γι' αυτό λέω πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Όχι όμως να γίνουμε και αμερικανικότεροι των Αμερικανικών. Είναι δύσκολα, δύσκολα, αλλά εάν μείνουμε αυτοί που είμαστε, δεν χάσουμε τίποτα. Πρώτα Έλληνες, αυτό λέτε. Πρώτα Έλληνες, ναι. Μάλιστα. Να την κλείσουμε την παρένθεση αυτή και να γυρίσω στο προηγούμενο ερώτημά μου, το οποίο το ξεχάσαμε στην πορεία της συζήτησης. Γιατί έχω την αίσθηση ότι μιλώντας για τον θάνατο στον Γιώργο Λιάνη και λέγοντας, είπατε, λέτε σε κάποιο σημείο, ο θάνατος αισθάνομαι ότι τριγυρίζει στο δωμάτιό μου. Γιατί αυτή η απαισιοδοξία? Καταρχήν εγώ έχω την αίσθηση, αν με ρώταγαν, αν μου έλεγαν δείξε μου έναν άνθρωπο που δεν φοβάται το θάνατο, θα ήσασταν από τους πρώτους ανθρώπους που θα έδειχνα. Και αυτό γιατί σε αυτή τη διαδρομή την πολυτάραχη ήρθατε πολλές φορές αντιμέτωπος με το θάνατο. Νομίζω ότι... Σε πολέμους, με φυλακίσεις, με εξορίες, με κόντρες. Η πιο μεγάλη νομίζω και η πιο ιερή στιγμή για έναν άνθρωπο είναι όταν γεννιέται και τον πεθαίνει. Δύο στιγμές έχει. Την πρώτη την καταλαβαίνει. Τη δεύτερη την καταλαβαίνει πολύ καλά. Και όταν την καταλαβαίνει και πολύ πριν κλπ. Είναι... Εγώ έχω ζήσει σε πολλές επικίνδυνες καταστάσεις και μπορεί να σε διαβεβαιώσω ότι το πιο δυνατό αίσθημα του ανθρώπου είναι αυτοσυντήρηση. Το αίσθημα του θανάτου είναι απαράδεκτο, δεν μπορεί να το φανταστεί ποτέ κανένας. Βέβαια, δεν υπάρχει συμφιλίωση επομένως με το θάνατο. Αυτό είναι μια ανοησία που λένε. Όχι, δεν υπάρχει. Ότι μπορεί να συμφιλειωθεί με το θάνατο. Με κάθε τρόπο το να ζήσει. Βέβαια, έρχονται ορισμένες στιγμές που μπαίνει αυτό το δίλημα. Μπαίνει το δίλημα, διότι από την άλλη μεριά είναι όλη η ζωή σου, είναι η τιμή σου, είναι η ντροπή να ζει πλέον εάν μπροστά στο θάνατο κάνει αυτές τις υποχωρήσεις. Αλλά είναι ακραίες καταστάσεις που εύχομαι να μην. Μην μιλάμε τώρα για μια ομαλή πορεία που όλοι θα την έχουμε αναπάντεχα. Είναι πραγματικά μια κορυφαία στιγμή, η οποία τελικά με γοητεύει κιόλας, διότι αυτό το στοιχείο, αν το κάνει, το προσωποποιείς κιόλας. Έτσι, αν το πεις, κάποιο πρόσωπο πρέπει να έχει. Εγώ πρέπει να ξέρεις μέσα στον δρόμο του Αρχάγγελου, το προσωποποιώ. Είναι μια στιγμή που με φέρνουν τον θάνατο και που ο θάνατος μου λέει για να μην με πάρει, πρέπει να με δώσεις μια χαρά. Λοιπόν, παίξε μου κάτι για να το χορέψω. Αν το χορέψω, θα ζήσεις. Και καλό τον Παπαδόπουλο, τον Καρνέζη και τον Πυθικόζη και του πες με τα περιβόλια. Και ο θάνατος είναι ένας ωραίος κριτικός. Με βράκες, με λευκά, έτσι, αυτά που τα λέμε, και μπότες. Και είναι σκεπτικός. Εγώ παίζω και τον κοιτάζω. Και τον βλέπω λοιπόν το μάτι του. Αρχίζει να το και με ελτιά και αρχίζει να χορεύει. Και μου χαρίζει τη ζωή. Τον είδε λοιπόν, ήταν ωραίος έφες. Πρέπει να είναι όμορφος. Δεν είναι κακός. Λοιπόν, είναι κορυφαία στιγμή. Πώς θα έρθει, τι θα έρθει, τι είναι, με γοητεύει. Και τον ίσως τον δημιουργώ μες στο μυαλό μου. Τον προετοιμάζω. Αισθάνομαι πολλές φορές ότι ίσως γιατί το θέλω. Όχι γιατί θέλω να φύγω, αλλά θέλω να τον γνωρίσω. Κατάλαβες. Και καθώς φαίνεται η φαντασία μου δουλεύει, έχω την εντύπωση πολλές φορές ότι είναι κάπου εδώ, κάπου στη γωνία και με κοιτάζει πολύ φιλικά, αλλά μου κάνει και έτσι το χέρι. Και του λέω, όχι, περίμενε. Αυτό είναι. Έτσι είναι... θέλω να κλείσουμε την εκπομπή. Με την δική μου ευχή να ζήσετε σαν τα ψηλά βουνά. Γιατί αισθάνομαι ότι αυτό το αιώνιος έφηβος που έχει πει για σας ο Γιώργος Λιάνης ισχύει. Σήμερα μετά από την κουβέντα μας το αισθάνομαι ακόμη πιο έντονα. Και γιατί επίσης αισθάνομαι ότι στα 76 σας χρόνια παραμένετε τόσο δημιουργικός όσο λίγοι από εμάς είναι. Με το καινούριο σας έργο, με τις δραστηριότητες σας, έτσι ξεκίνησε αυτή την εκπομπή. Θέλω να σας ευχαριστήσω από την καρδιά μου που ήσασταν απόψε μαζί μου εδώ στο Ενώπιος Ενωπίο. Να σας ευχηθώ να ζήσετε σαν τα ψηλά βουνά, γιατί συμβολίζεται για μας πάρα πολλά πράγματα και γιατί δεν έχουμε προλάβει ακόμη να ξεπληρώσουμε τις χαρές που μας έχετε δώσει με τη μουσική σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί. Κυρίες και κύριοι,
Από εμάς ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Καλή σας νύχτα, ραντεβού την επόμενη Δευτέρα.